Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Στα 15 λεπτά και μετά από τις 5 είστε συντονισμένοι στον Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Σήμερα Τρίτη, 23 του Οκτώβρη. Πλησιάζουμε σιγά σιγά τις μέρες εορταστικές, μέρες εθνικών εορτών κτλ. Που συνηθίζουμε έτσι να λέμε και να βιώνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος και σήμερα πίσω τα μικρόφωνα με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 με μπόλικη κουβέντα και σχολιασμό όπως πάντα για τα τεκτενόμενα στον ποδοσφαιρικό Άρη, στον μπασκετικό Άρη και όχι μόνο. FM και ένω το μήνυμά σας στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Έχει ξεκινήσει η αγαπημένη εκπομπή του Χρήσανθο, αλλά ο Χρήσανθος δεν είναι εδώ. Και δεν μιλάω για τη ραδιοφωνική. Μιλάω για αυτήν που δείχνει τώρα στο Sky. Για όσους μπερδευτήκανε. Βεβαίως, Χρήστο μου. Μα style rocks. Ναι, ναι. Η καθημερινή του συνήθεια. Λοιπόν, μια νέα εβδομάδα η οποία έχει ξεκινήσει να κυλάει σιγά-σιγά από χθες. Μια εβδομάδα με αρκετή αγωνιστική δράση για τον Άρη σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Μια εβδομάδα που έχει ακόμα ένα ντέρμπι για τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος την ερχόμενη Κυριακή δοκιμάζεται στο κεκλεισμένο το θύρον ΟΑΚΑ με αντίπαλο την ΑΕΚ. Μια ΑΕΚ που σε λίγες ώρες υποδέχεται βέβαια την Μπάγερ Μονάχου. Δεν σκέφτεται καθόλου το παιχνίδι με τον Άρη. Ζει την αποψινή γιορτή που θα στήσει κόντρα στους Βαβαρούς του Νίκο Κόβατς. Και από αύριο μεθαύριο θα αρχίσει σιγά σιγά και αυτή να ασχολείται με το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Από αύριο θα αρχίσει να ασχολείται ο Άρης με το συγκεκριμένο παιχνίδι, σίγουρα είναι αυτό. Γιατί η ομάδα σήμερα έχει ρεπό, είναι η καθιερωμένη μέρα ξεκούρασης και αποφόρτισης για τους ποδοσφαιριστές, καθώς χθες είχαμε ένα χαλάρωμα και σήμερα ο Ερέρα έδωσε ελεύθερο στην ομάδα να πάρουν οι ποδοσφαιριστές έτσι κάποιες ανάσες, να αποφορτιστούν και πνευματικά, γιατί χρειάζεται σε αυτές τις περιπτώσεις και χρειάζεται ειδικά μετά από ένα ντέρμπι όπως αυτό κόντρα στον ΠΑΟΚ και με το αποτέλεσμα το οποίο ήρθε. Και από αύριο, καλώς κόντρα των πραγμάτων, θα επιστρέψει η ομάδα στις προπονήσεις και θα πιάσει δουλειά για το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής. Μέχρι το βράδυ περιμένουμε τα νεότερα όσον αφορά τον Φραν Βέλεθ, ο οποίος μετά από τις 7-8 εκεί πέρα θα... Ναι, μετά τις 7-8 θα έχουμε και τα νεότερα, γιατί θα υποβληθεί σε μαγνητική ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός από το Βαγγέλη τον Πανταζή, το γιατρό της ομάδας, για να διαπιστωθεί το ακριβές διάστημα της απουσίας του από τις υποχρεώσεις της ομάδας. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 3 εβδομάδες με ένα μήνα off για τον Βέλεθ. Νομίζω ότι μακάρι να αλλάξει κάτι με τη μαγνητική, δεν νομίζω όμως, δύσκολα. Το θέμα με τον Βέλεθ είναι αν μιλάμε για υποτροπή ή αν μιλάμε για έναν νέο τραυματισμό. Μια διαφορετική ιστορία, και αναφέρω υποτροπή γιατί αν το προσέξατε ο Ισπανός αισθάνθηκε ενοχλής ακριβώς στο σημείο που υπέστη τη θλάση πριν από περίπου 3 εβδομάδες, εκεί στον οπίστιο Μυριαίο. Μια που λες για αυτό το θέμα, ακούω πάρα πολύ κόσμο που βγαίνει και λέει γιατί βάλαμε τον τραυματία, κι άλλοι όσοι ήταν τραυματίας. Και ο Κουέστα ήταν τραυματίας. Για να το διευκρινίσουμε λίγο το συγκεκριμένο ζήτημα. Όχι, απλά θέλω να το συνδέσω, ναι. Και από την άλλη πλευρά. Και ο Πάουκ έβαλε τραυματία που έλεγε θα μείνει με 10 μέρες έξω. Τι πάει να βγει αυτό. Πρώτον από τον Κουέστα το περιμέναμε. Καλά, εντάξει, ο Πέλκας δεν ήταν τραυματίας. Σωστό αυτό που λες. Λοιπόν. Όχι, αλλά δηλαδή δεν υπάρχει τραυματίας ο οποίος να κάνει μια θεραπεία για να παίξει. Πάντα ένας ποδοσφαιριστής που προέρχεται από τραυματισμό πριν επιστρέψει στην αγωνιστική δράση και τεθεί στη διάθεση του προπονητή περνάει από συγκεκριμένα τεστ. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τεστ στα οποία υποβάλλεται από το ιατρικό team της ομάδας. Έτσι. Συν ότι πρέπει να βγάλει 3 προπονήσεις ολόκληρες χωρίς να σταθεί κάποιες ενοχλήσεις. Ο Βέλεθ έχει περάσει αυτά τα τεστ πριν από το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και ήταν 100% έτοιμος. Και σωματικά και ψυχολογικά. Γι' αυτό τον είδατε να πιάνει το κεφάλι του και να τα βάζει με την ατυχία του όταν έγινε αλλαγή. Γιατί τον περίμενε και αυτός πολύ αυτό το παιχνίδι. Ήθελε να ζει στο ντέρμπι. Είχε περάσει από όλα τα απαραίτητα τεστ. Έτσι. Και κρίθηκε 100% έτοιμος για να παίξει στο συγκεκριμένο μάτς. Αλλά ήταν η άτυχη στιγμή και δεν την έπαθε κάπου σε κάποια φάση, σε κάποια διεκδίκηση μπάλας. Αν προσέξετε το παιχνίδι πάλι, είναι σε μια φάση όπου τσιμπάει την μπάλα για να τη δώσει στο Τζανακάκι και εκεί αισθάνεται τις ενοχλήσεις, αυτό το τραύμα πίσω εκεί πέρα, στον οποίο στο Μυριαίο. Τώρα το θέμα είναι. Εγώ νομίζω την έπαθα αλλού. Την έπαθα όταν πάτησε την μπάλα. 2 λεπτά πριν που κάνει το λάθος.
Να έχει ξεκινήσει δηλαδή, λες ότι εσύ από εκεί το έπαθε. Ναι, και του βγήκε μετά. Και του βγήκε μετά από δύο λεπτά. Εκεί, γιατί εκεί αν το δει το πόδι του. Και το είπα την ώρα τη μετάδοση. Στον χώρο του κέντρου που το έκανε. Που έκανε το λάθος. Που έκανε τη χάση την διπλή ευκαιρία ο ΠΑΟΚ. Εκεί πατάει την μπάλα. Το πόδι του μένει πίσω. Και το πιάνει μετά στο σημείο εκεί. Αλλά παίζει άλλα δύο λεπτά. Ναι. Εκεί πιστεύω ότι την έπαθε. Εκεί που πάτησε την μπάλα. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Αυτό είναι. Θα τραυματιστεί ένας ποδοσφαιριστής. Ναι. Τι να κάνουμε. Δηλαδή δεν έπρεπε να το βάλει. Μήπως τραυματιστεί. Και ο Ματίγια ήρθε από τραυματισμό. Τραυματίστηκε. Ναι. Και ο Κουέστα ήρθε από τραυματισμό. Τραυματίστηκε. Δηλαδή αυτή και, η λογική. Και το Κουέστα, το φοβόσουν να. Ναι. Αυτή η λογική του να λέμε ότι. Αυτό που ήταν τραυματισμό. Ο Βαλεριάνος δεν μην έπαιζε δηλαδή. Φίλε μου, Αλέξανδρε, άμα το ψάξει, κανονικά υπάρχει. Εντάξει, δεν το βγάζαμε από το κεφάλι μας αυτό. Κανονικά υπάρχει. Αυτό. Ο Πίστιος Μυρίος λέει δεν υπάρχει. Υπάρχει κανονικά. Και ο Πίστιος Μυρίος. Υπάρχει. Και αν το ψάξει και το γκουγκλάρει κιόλα, υπάρχει. Να γράψω ο Πίστιος Μυρίος. Και εκεί είχε πάθει και τη θλάση ο Βέλεθ την πρώτη φορά. Λοιπόν. Εμπρόστιος δηλαδή υπάρχει μόνο. Και περιμένω απλά να δούμε τώρα αν είναι υποτροπή. Πίστιος. Ή αν είναι μια νέα ιστορία, ένας νέος τραυματισμός για τον Ισπανό κεντρικό αμυντικό, ο οποίος αν επιβεβαιωθούν τελικά οι αρχικές εκτιμήσεις και απουσιάσει τρεις εβδομάδες με ένα μήνα, θα είναι μια πολύ σημαντική απουσία από τα πλάνα. Νομίζετε, υπάρχει. Ναι, ναι, φυσικά, οι τραυματισμοί των οπίστιων μυριαίων. Βέβαια, ρε φίλε. Α, το διαβάσουμε τώρα, το αναλύσουμε. Επιφανειακή και τον βάθη στη βάδα. Να πάρουμε τον κύριο Πανταζή. Θλάσσιο οπίστιων μυριαίων. Οι οποίστοι μυριαίοι μύες λυγίζουν, κάπνουν το γόνατο και τεντώνουν το ισχύο. Τι λες ρε φίλε. Είδες τη δουλειά κάνουν. Λοιπόν, είναι πάντως, αν επιβεβαιωθούν οι αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού team και του Βαγγέλη του Πανταζή, θα μιλάμε για μια σημαντική απουσία για τον Πάκο Ερέρα. Είναι ένα σπίτι στον οποίο βασίζει πολλά. Ορίστε. Η μυϊκή ομάδα η οποία βρίσκεται στην οπίστια επιφάνεια του μυρού, οπίστη μυριαία μύες, αποτελείται από τρεις μύες. Δικέφαλο μυριαίο, ημιμενώδη, ημιτενοντώδη. Οι οπίστοι μυριαίοι μύες λυγίζουν κάπου το γόνατο και τεντώνουν, εκτείνουν το ισχύο. Δραστηριοποιούνται στο τρέξιμο, στα άλματα, σε αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο. Είδες, και πολεμικές τέχνες κατά τη διάρκεια των λακτισμάτων. Ναι. Όταν οι μύες αυτοί συσπούνται πολύ δυνατά ή απότομα, τότε ασκούνται δυνάμεις κατά μήκος τους. Σε περίπτωση όπου οι δυνάμεις αυτές ξεπερνούν την αντοχή τους, τραυματίζονται. Αυτή η κατάσταση είναι γνωστή σαν θλάση των οπίστιων μυριαίων μυών. Ναι. Η θλάση των οπίστων μυριαίων μειών μπορεί να διαχωρίσει με πρώτο βαθμό, δεύτερο βαθμό, τρίτο βαθμό. Μάλιστα. Ναι, ωραία, τέλο πάντων. Άρα υπάρχει, Αλέξανδρε. Ναι. Ποιο είναι αυτό που πήγε να σε ξεφωνήσει, τα χάμε, δεν ξέρει. Ε? Ναι. Τι. Οπίστη μυριαίοι. Ε, οπίστη, τι είπαμε. Ναι, οπίστη μυριαίοι. Εμεί τι είπαμε. Οπίστη μυριαίοι. Οπίστη. Α, σου λέει σε είναι. Λέει δεν είναι ένα. Ναι, είναι πολύ, ωραία, ναι. Σε αυτό σου δίνω δίκιο. Εντάξει, έχει το credit. Οκ, η λεπτομέρεια. Κάνει τη διαφορά. Κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, τέλο πάντων, θα δούμε το βράδυ. Με το καλό, υποβληθεί ο παίκτης. Άρα αλλά σου λέει δεν είναι, ένας είναι τρεις. Ναι, είναι τρεις. Ωραία. Εντάξει. Καλά, μπορεί να έχει τραυματιστεί ο ένας από τους τρεις. Μπορεί. Ναι. Αλλά σε ευχαριστούμε που το διευκρίνησες. Εντάξει. Γιατροί δεν είμαστε και εμείς. Ναι. Προσπαθούμε. Λοιπόν, θα δούμε μέχρι το βράδυ θα γίνει. Άλλα προβλήματα δεν υπάρχουν. Είναι πάντως μια σημαντική απουσία αυτή για τον Ερέρα και θα κληθεί να τη διαχειριστεί μέσα στο επόμενο διάστημα και με δύσκολα παιχνίδια. Εντάξει, αν και υπάρχει προφανής επιλογή αυτή τη στιγμή. Για το κενό που δημιουργείται με τον Βέλεθ και αυτή ακούει στο όνομα του Ούγκο Σόουζα. Γιατί καλός ή κακός, μαύρα και δελυζήσεις δεν μπορούν να παίξουν μαζί. Φάνηκε αυτό και στη Νέα Σμύρνη πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Εκτός θα δούμε, δελυζήσει και Σόουζα σε κάποια φάση. Μπορεί να γίνει και αυτό. Αλλά το βράδυ, μόλις γίνει μαγνητική, θα σας ενημερώσουμε φυσικά και μέσα από το Λαμπαουτάρης για την νεότερη εξέλιξη όσον αφορά τον Ισπανό. Ο φίλος 779 λέει: πιθανή απώλεια Βέλεθ για ένα μήνα είναι μεγάλη απώλεια για την ανάπτυξη ομάδας από πίσω. Είναι σε δύσκολο πρόγραμμα. Με ΑΕΚ να περιμένω Έλληνα διαιτητή τύπου Τζίλου Διαμαντόπουλου. Τι να σου πω, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Ο Άρης έχει τύχει ξένους. Εγώ πιστεύω ότι θα πιαστούν από το κεκλεισμένο. Θα το θεωρήσουν άρα μη επικίνδυνο. Και βάλουν Έλληνα. Γιατί θα βάλουν έναν βαμμένο Μελισανίδη να σφυρίξει το μάτσα. Καλό Γερόπουλο. Δεν ξέρω, Καλογερόπουλο. Νομίζω αυτό έχει φύγει από τα. Δεν μπορεί να το ξαναφέρουν για το δικό μας παιχνίδι. Ναι, ο Τζίλος, ας πούμε, είναι μια χαρά επιλογή για το Μελισανίδη. Ναι. Γενικά περιμένω μια σφαγουά από την ΑΕΚ. Αν πάμε σε ένα τέτοιο διαιτητή, γιατί τις έχουν και αυτό με το μείον 3. Θέλουν λίγο να την καλμάρουν. Ναι. Τη φίλη μας την ΑΕΚ. Πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Εντάξει, ο Άρης θα κάνει το καθήκον από εκεί και έπειτα. Ναι. Ακούω διάφορους μπουρδολόγους να λένε για το αν ο Άρης θα παίξει με την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό όπως έπαιξε με τον ΠΑΟΚ. Φυσικά, γιατί αυτό κάνει διαχρονικά στην ιστορία του.
τέτοιοι μπουρδολόγοι που δεν ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα με τον Άρη να κερδίζει την ΑΕΚ. Το 76 ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα γιατί 5-6 αγωνιστικές πριν τον τέλος, στο μοναδικό παιχνίδι που θα μπορούσε η ΑΕΚ να χάσει βαθμούς, στο Βικελίδης, ήρθε και έχασε. Και πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Διαχρονικά ο Άρης πάντα το κάνει αυτό. Στο μπάσκετ τους έσωσε. Και μου βγαίνουν όλοι αυτοί οι μπουρδολόγοι και τα λένε μεταξύ τους με τους παραγωγούς και τα λοιπά και λένε θα παίξει ο Άρης το ίδιο. Αυτοί που πήγαν και λέγανε στην ομάδα τους να χάσει. Δηλαδή πραγματικά απίστευτα πράγματα. Αυτοί που λένε ψέματα, ο ένας μου είπε είναι δανεικός ο Σιώπης από τον Ολυμπιακό. Ο άλλος μου είπε το άλλο. Ο Μαυράη και ο Κουέστα είναι δανεικοί, λέει, από τον Ολυμπιακό. Είναι δανεικοί παίκτες από τον Ολυμπιακό που δεν έχουν πάει στον Ολυμπιακό. Δεν είναι εκπληκτικό αυτό? Εδώ εγώ άκουσα το άλλο σήμερα ότι ο Κουέστα θα πάει στον Ολυμπιακό. Ρε φίλε, αν ο κάθε Κουέστα θέλει να... θέλει μια ομάδα τον κάθε Κουέστα ή τον Μπρούνο Γκάμα που έχει ακουστεί. Ας θα δώσει λεφτά να τον πάρει. Θα δώσει, είναι και ο Κουέστα και ο Μπρούνο Γκάμα έχουν συμβόλαια με τον Άρη και του χρόνου. Ο Ματέο Γκαρσία είναι δανεικός. Που εκεί έχει τον πρώτο λόγο ο Άρης με βάση τη ρήτρα και όλα αυτά, που δεν μπορεί να την πληρώσει, λέω εγώ. Αλλά τέλος πάντων έχει τον πρώτο λόγο. Πρέπει να περιμένεις μέχρι 30 Ιουνίου. Και μετά πας στη Λας Πάλμας. Εκτός αν κάνεις κάτι άλλο διαφορετικό εσύ μέχρι τότε. Είναι ωραίο να ενδιαφέρονται για τους παίκτες σου. Ναι. Και τόσο την, ίδια στιγμή, την ίδια στιγμή, αν θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Κουέστα, να έρθει να τον αγοράσει. Αλλά πετάνε λάσπη αυτοί, οι οποίοι επειδή κάνουν τις αμαρτίες και ξέρουν ότι είναι εκτεθειμένοι και ξέρουν ότι ο Άρης είναι καθαρός, πετάνε λάσπη, πας και σε βρωμίσουν και σένα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο Άρης είναι η πιο καθαρή ομάδα που έχει υπάρξει ποτέ. Στο ελληνικό δεν έχει κάτι ποτέ να χάσει. Ποτέ. Άμα έρθει ο Ολυμπιακός και όχι ο Ολυμπιακός και θέλει τον Κουέστα να τον πάρει. Εδώ κάποτε ομάδες πόλης θέλανε πακέτο προπονητή και παίξει τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Ψέματα είναι. Όχι. Αλήθεια. Ο Μπανιώτης και ο Λίμπρεχτς. Ο Λίμπρεχτς, έτσι. Άντι κάνανε. Φύγε εσύ, έλα εσύ με τον Παναθηναϊκό. Φίλε. Εγώ σου λέω το εξής. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ σου λέω το εξής. Ακόμα και τη χρονιά που Άρης είχε δανεικούς, ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε. Δεν κέρδισε. Και έπαιζε με, με τον Φούφουτο. Έτσι. Άμα πληρώνει κάποιο παιδιά, αφήγει ο Χ Κουέστα και αν πάρει καλά λεφτά, να τα βάλει τα λεφτά μέσα στα μία. Και θα φέρω τον άλλο, και θα τον επόμενο Κουέστα. Εντάξει. Η ποδοσφαιρική αγορά είναι ίσως η μεγαλύτερη αγορά προϊόντων εισαγωγικά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Παίχτες βρίσκεις. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Το θέμα, θα κάνω το ίδιο λάθος το που θέμα είναι να του αναδείξει και να του πουλήσει και να βάλει λεφτά μέσα τα μία σου. Γιατί έχεις έναν άνθρωπο που έχει λεφτά, έχει συγκεκριμένες δυνατότητες όμως. Και δεν κατάλαβα. Θα μου λένε αυτοί για Ολυμπιακό, ενώ φιλιούνται στο στόμα με τον Ολυμπιακό. Κόπηκαν τα ξεφωνητά, τέτοιο δεν βλέπεις. Ξεφωνητό πλέον για το New York Times. Το μόνο site δεν το βάλανε, τα site του Μαρινάκη. Δεν το βάλανε. Μόνο Έκτορ. Δεν το βάλανε. Τα site του Μαρινάκη, το θέμα του New York Times δεν το βάλανε. Αλλά το κυνηγάει, κυνηγούνται μεταξύ τους. Κατά τα άλλα. Βλέπεις πουθενά για τον Ουρένα? Βλέπεις πουθενά για το Κοριόπολης? Εξαφανίστηκαν από παντού, δεν υπάρχει πουθενά. Τίποτα. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Και ο Άρης πρέπει να αποδεικνύει κάθε φορά δεν είναι ελέφαντας. Έως πάνω. Μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Φίλε, τον πήραμε το τεχνικό μας να έρθει. Ναι, έρχεται, τι, θα τελειώσει η εκπομπή και μετά πες του. Ε, έχει δουλειά. Κάτσε, κάτσε, να βγω έξω. Βγαίνω έξω, φίλε, πάω να τον πιάσω από το μαλλί. Ο Χρήστος βγαίνει έξω. Ναι. Βγείτε και εσείς έξω να πάτε μια βόλτα το φτύκα. Να πας. Πλακάκι και ήδη γίνεις. Θα πάω την άλλη εβδομάδα, έχω ραντεβού. Νέες προσφορές επιλεγμένες ήδη για όλο το φθινόπωρο. Με οικονομικές λύσεις για πλακάκια μπάνιου από 5 έως 6 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με πρώτα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα. Θα βρείτε το φτύκα πάνω τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Και όταν τελειώσει το φτύκα, πάτε και μια βόλτα το Mr. Gold. Πηγαίνετε σπίτι βασικά και παραγγείλετε στο 62-85-86. Από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Delivery, κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Ο φίλος ο 506 λέει: μήπως ξέρετε τι ισχύει με την τιμωρία του Παναθηναϊκού αν αποπληρώσει παίζει Ευρώπη? Όχι, είναι η απάντηση σήμερα που μιλάμε. Η τιμωρία ισχύει για τον Παναθηναϊκό, έχει επιβληθεί από την UEFA και η τιμωρία είναι ότι θα πρέπει να βγει Ευρώπη για να εκτίσει την τιμωρία της μιας χρονιάς. Θα πρέπει να βγει στην Ευρώπη.
Αν δεν λέει ότι αν πληρώσει βγαίνει η Ευρώπη, έχει επιβληθεί η τιμωρία και δεν αλλάζει. Τώρα, αν καταφέρουν να κάνουν και με την UEFA ό,τι κάνανε με την Ελλάδα, δηλαδή καμιά δεκαπενταριά μέρες πριν να αλλάξει, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά εδώ δεν είναι μόνο θέμα ελληνικής κυβερνήσεως και ελληνικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, μιλάμε για UEFA. Και πολύ δύσκολα η UEFA αναιρεί τέτοιες αποφάσεις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αναιρεθεί αυτή η απόφαση για τον Παναθηναϊκό, είτε πληρώσει είτε δεν πληρώσει. Δεν μπορεί να αλλάξει. Απλά αν πληρώσει, έχω την αίσθηση ότι θα μπορέσει να παίξει αφού περάσει ένας χρόνος. Γιατί διαφορετικά ακόμα και τώρα δεν μπορεί να παίξει. Δεν τα έχει πληρωμένο ο Παναθηναϊκός και ίσα ίσα εκδικάζονται με 7, 8, 9, 10, 12 προσφυγές. Και γι' αυτό πάμε στο break τώρα και θα επανέλθουμε να σας πούμε και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπρο 107,4. Συνεχίζουμε όλα about action air μέχρι και τις 7. FM γεννώ το μήνυμά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρεώσιο της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Είχαμε, για όσους δεν ενημερωθήκατε νωρίτερα, να το αναφέρουμε τώρα, μετάθεση τελικά στην αναμέτρηση του μπασκετικού Άρη με τον Ολυμπιακό. Το παιχνίδι που είχε οριστεί να γίνει στις 28 του Οκτώβρη μετατέθηκε κατά μία ημέρα. Θα γίνει την Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στις 5 η ώρα στο Nick Gallis Hall. Το εν λόγω μάτς, λίγες ώρες πριν το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Μεγάλη επιτυχία. Συγκεκριμένος ορισμός. Πραγματικά. Και με δύο γήπεδα τα οποία δεν έχουν και πολύ μεγάλη χιλιομετρική διαφορά. Έτσι. Εντάξει, σου λέει. Anyway. Λοιπόν, κανονικά όμως παραμένει το ποδοσφαιρικό παιχνίδι την Κυριακή σε 7.30 στο ΆΚΑ. ΑΕΚ Άρης και κλεισμένο το θυρών. Να δούμε και λίγο την ΑΕΚ σήμερα. Κάνουμε λίγο σκάουτινγκ. Τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει η ΑΕΚ το σημερινό παιχνίδι και το αυτό της Κυριακής. Αλλά εντάξει, μια εικόνα βέβαια ήδη έχουμε για την ΑΕΚ και οι άνθρωποι του Άρη έχουν μια εικόνα, γιατί την παρακολούθησαν και από κοντά και όλα στο ντέρμπι που είχε δώσει με τον Ολυμπιακό στο ΆΚΑ σε εκείνο το 1-1. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα θα κάτσουν λίγο να τη χαζέψουν και να τη δουν την ομάδα του Μαρίνου Ζουνίδη, ο οποίος θα έρθει αντιμέτωπος και με μια ομάδα της οποίας είναι ανάμεσα στα υψηλόβαθμα στελέχη της και ένας άνθρωπος με τον οποίο γνωρίζεται πάρα πολύ καλά, έτσι και έχουν συνεργαστεί τα προηγούμενα χρόνια και στον Παναθηναϊκό. Τερνίστηκα μόλις το είπες. Ναι. Νόμιζα για μένα ότι ήταν. Όχι, δεν νομίζω. Αν γνωριζόσουν με τον Μαρίνο Ζουνίδη, νομίζω θα το ήξερα. Όχι. Όχι. για τον Κωνσταντίνο Διαμαντόπουλο λέμε. Ναι. Εντάξει, είναι και αυτό έτσι από τα μικρά ενδιαφέροντα του αγώνα της Κυριακής. Η κόντρα έτσι των δύο. Σε ένα παιχνίδι το οποίο είπαμε σίγουρα θα απουσιάσει ο Βέλεθ. Αύριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία της ομάδας. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε επόμενες μέρες πώς θα διαχειριστεί ο Ερέρα την ομάδα, πώς θα διαχειριστεί τις επιλογές που έχει, αν θα αλλάξει κάτι. Αν και νομίζω ότι έμεινε σε μεγάλο βαθμό ικανοποιημένος από το μάτς με τον ΠΑΟΚ όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του, την αλλαγή του συστήματος σε 4-2-3-1. Υπήρχαν βέβαια πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν κιόλας. Όπως έλεγε και μετά το παιχνίδι έτσι, με τους συνεργάτες του κτλ. Πολλά λάθη. Πολλά λάθη. Αυτό τόνιζε ιδιαίτερα ο Ισπανός τεχνικός. Μετά από το σε ποιο μάτς δεν είχαμε λάθη. ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά εκεί ήθελα να καταλήξω ότι ο Άρης στα περισσότερα παιχνίδια του ξεπερνάει, για να μιλήσω και συγκεκριμένα, στα 4 από τα 7 που έχει δώσει ο Άρης έχει ξεπεράσει τα 40 λάθη. Ναι. Λοιπόν, με τα 45 που είχε κόντρα στον ΠΑΟΚ, σοφάρισε εκείνα που είχε κάνει κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. Είχε νικήσει εκείνο το μάτς, έχασε σε αυτό της Κυριακής, ενώ κάλλιστα νομίζω τον μπορούσε να κερδίσει κιόλας. Καλά, εντάξει, τον αριθμό των 53 λαθών στους ζωσιμάδες νομίζω ότι δύσκολα θα τον ξεπεράσει τη φετινή σεζόν σε άλλο παιχνίδι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας για να δούμε τι θα γίνει. Αλλά τα λάθη είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί τον Ερέρα από την αρχή του πρωταθλήματος και όχι τόσο κυρίως τα επιπόλαια λάθη. Τα λάθη δηλαδή που δεν δικαιολογούνται την εμπειρία κάποιων ποδοσφαιριστών ή τα εύκολα λάθη που μπορείς να τα αποφύγεις, αλλά τελικά δεν τα καταφέρνεις. Εντάξει. Για τον Άρη, τα έχουμε πει, τα λέγαμε και χθες, θα συζητήσουμε και μετά που θα ανοίξουμε τις γραμμές μετά από τις 6. Είναι θέμα
τουλάχιστον δικιά μου γνώμη αυτή, είναι ότι είναι θέμα ακόμα προσαρμογής για την ομάδα και για τους παίχτες και για τον προπονητή ακόμα, έτσι. Και στο κομμάτι της προσαρμογής συντάσσονται και τα λάθη που γίνονται από τους ποδοσφαιριστές, είτε από τη διαχείριση των παιχνιδιών από πλευράς Ερέρα. Θα δούμε. Θα δούμε. Πάντως, μια πρόχειρη έρευνα που έκανα, γιατί είπε κάτι συνέντευξη τύπου την περασμένη Κυριακή ότι οι ομάδες μου φορτσάρουν και ρολάρουν στον δεύτερο γύρο στις 4 γεμάτες χρονιές που έχει κάνει σε πάγκο ομάδας, δηλαδή να ξεκινήσει και να τελειώσει στην ομάδα, 2 φορές το έχει καταφέρει να πάει καλύτερα το δεύτερο γύρο από ότι τον πρώτο. Και μάλιστα τη μία είχε συγκομίδη 43 βαθμών, τη μία πανέβηκε με τη Las Palmas, ενώ είχε 35 στον πρώτο γύρο. Εντάξει, εν μέρα αυτό το οποίο είπε, είχε βάση. Σίγουρα, γιατί χαρακτήρισε τον εαυτό του και μαραθωνοδρόμο. Μακάρι να δικαιωθεί. Και ο Άρης θα πάει πολύ καλύτερα στο δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, ξεκινώντας βέβαια από αυτές τις αγωνιστικές που απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρώτο μισό της φετινής σεζόν. Για έναν Άρη που για όσους αρέσουν και οι αριθμοί, μετά από 7 αγωνιστικές, σε σύγκριση με τις 7 αγωνιστικές της σεζόν 98-99 και 2006-2007, έχει μεγαλύτερη βαθμολογική σκουμιδή από εκείνες τις 2 χρονιές. Που είχε βγει το 7, είχε βγει τέταρτος και βγήκε στην Ευρώπη. Και το 98-99 είχε βγει έκτος και βγει πάλι στην Ευρώπη η ομάδα τότε. Άρα. Μικροφωνάρες έχουμε. Αυτό πάντως το αναφέρω. Φυσάω τη μίξα μου και λέει ο άλλος, μην τη φυσάς. Άρα έχουμε φοβερά μικροφωνά. Αντιραδιοφωνικό. Λοιπόν, ναι, λοιπόν. Αντί να πει μπράβο στον ήρωα που παρά το συνάχη είναι εδώ πέρα. Εντάξει, και τη φωνή. Ένα συνάχη είναι. Δηλαδή τρέχει, και η φωνή. Τρέχει μύτη. Και η φωνή. Την κάνει πιο μπάσα και πιο ωραία. Και τα τέσσερα παιδιά. Τραβάμε το θηλυκό κοινό. Έτσι, πληθυσμό. Πληθυσμό, κοινό, το ραδιοφωνικό Θεσσαλονίκη. Την μπάσα φωνή, λοιπόν. Μπάσα. Ο Μιτζέν μπάσα. Λοιπόν, ναι. Να σταματήσει να κάνει λάθος πάσα. Ο Μιτζέν μπάσα. Λοιπόν, Δευτέρα είναι το πάω γιατί έβαλαν και τον μπάσκετ. Για να συναντηθούν οι οπαδοί των δύο ομάδων στο δρόμο εκεί ανάμεσα στο Παλέ και στην Τούμπα. Πάγανε τηλέφωνο στον Ισάκη, φίλε. Δεν φταίει ο Ισάκη εδώ. Και η αστυνομία το ζήτησε. Και η αστυνομία και την ΕΡΤ. Και ρώτα του γιατί βάλε το παιχνίδι. Που μας λέγανε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να παίξει Δευτέρα. Δεν μπορεί, όχι. Γι' αυτό, τελικά, γι' αυτό μπήκε Δευτέρα το παιχνίδι. Γι' αυτό πήγε Δευτέρα το παιχνίδι. Δεν μπορούσε να πει. Ναι. Ό,τι να είναι. Εντάξει, όπως μας βολεύει. Ό,τι του φανεί, του λόγω θα φανεί. Το θετικό σε αυτή την περίπτωση για τον Άρη ότι θα έχει μία επιπλέον μέρα ξεκούρασης η ομάδα. Γιατί επιστρέφει την Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη μετά από 5 μέρες. Θυμίζω ο Άρης έχει φύγει από το περασμένο Σάββατο για την Αθήνα. Mm. Έτσι. Ξεκίνησε σήμερα το μεσημέρι το ταξίδι του για την Ουκρανία, το μεσημέρι για την Αθήνα, με διάμεσο σταθμό τη Βιέννη, από την οποία θα αναχωρήσει γύρω στις 10 το βράδυ και μετά τα μεσάνυχτα κατά τις 2-2 και κάτι θα είναι στην Ουκρανία για το αυριανό παιχνίδι με την Ντνίπρο. Ωραία. Έτσι. Άρα έχει μία επιπλέον μέρα ξεκούραση η ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου. Και γι' αυτό εμείς δίνουμε 3 εισιτήρια για το παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός. FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 7. Σας δίνουμε 3 εισιτηριάκια να πάτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Τώρα είναι και Δευτέρα το μάτς. Δεν θα είστε βόλτα για 28 Οκτωβρίου. Οπότε μπορείτε να βρεθείτε και να παρακολουθήσετε το παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό το απόγευμα της Δευτέρας στις 5. Γεμάτη η εβδομάδα πάντως η επόμενη. Δευτέρα έχεις μπάσκετ, Τετάρτη έχεις κύπελο ή Πέμπτη. Το 31 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη. Τετάρτη. Τετάρτη έχεις κύπελο, με Κυριακή. Με Νίκο Παπαδόπουλο. Με Σούλη Παπαδόπουλο. Τι ώρα είναι αυτό? 5 και 4. Τρώνε την εκπομπή μας, το έχεις αντιληφθεί έτσι. Κρίμα, ναι. Τη Δευτέρα έχει μπάσκετ. Έχει. Ωραία, θα περάσετε. Ναι. Με βόλεψε φίλε αυτό όμως. Γιατί γυρίζω από Αθήνα. Βλέπω να οπότε... Κώστα τσίπιο 5 ώρες στο στούντιο. Όχι το καημένο. Ναι. Την Τετάρτη, Τετάρτη. Όχι. Την Τετάρτη θα το φάει το χώσιμο. Και τη Δευτέρα. Όχι, δύο φορές. Καημένος και Σαββατοκύριακο θα είναι, θα το χώσει Σαββατοκύριακο. Κυριακή 28 θα είναι στούντιο. Κάτσε ρε φίλε, εμείς κάνουμε 5 στα 5 και τα βραδινά. Είσαι δηλαδή, Παπαδόπουλος φίλε. Ρε, εγώ Παπαδόπουλος. Παπαδόπουλος φίλε. Εγγύηση. Μπορεί να χρειαστεί να πάω στο παλαιό για να εργαστώ. Την πολυμορ. Θα εργαστώ άμα πάω στα μάτια. Δεν θέλω να ακούω τέτοια. Δεν θέλω να ακούω τέτοια γιατί παθαίνω ένα κάτι. Χθες εργάστηκες. Την Κυριακή εργάστηκες και με το παραπάνω. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Έκανε βίντεο, τραβούσε εκεί. Τέτοια. Έγραψες, έκανες, έρανες. Εκεί όντως υπήρξε εργασία. Ναι. Πολυσχηδής κιόλας εργασία. Ναι. Σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους στο site. Ναι. Αλλά στο μπάσκετ. Δεν σε χρειαζόμαστε. Τα παιδιά που έχουμε τους δύο κορυφαίους ρεπόρτερ. Τα παιδιά που ήταν πίσω την Κυριακή.
Γράψαν τα πάντα όλα. Ο Γιώργος και ο Κώστας βγάλαν περισσότερη δουλειά από εμάς που είμαστε στο γήπεδο. Ωραία, εντάξει, ωραία. Αυτό το μήνα, αυτό το εξηγραμμένο. Κάντο λίγο. Ωραία, φίλε, εμείς θα είμαστε δίκαιοι. Το μισθό του, είμαστε... το μισό, εντάξει, το στο μισό. Γιώργο και στον Κώστα. Εντάξει, τα πάρουν, φίλε. Τι? Τα πάρω, άμα το δουλέψεις, θα τα πάρω. Γιατί εμείς είμαστε δίκαιοι, δεν θα πούμε ότι... Ναι. Βγάλαμε εμείς την περισσότερη δουλειά. Εντάξει. Μπράβο, μπράβο. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει ότι έχω δίκαιους ναι. συνεργάτες. Αυτό είναι θετικό. Ναι. Λοιπόν, γι' αυτό τη Δευτέρα. Γι' αυτό τη Δευτέρα, Κώστα, επειδή σου έβλεξα το εγκόμιο, θα κάνεις ένα ωραίο το 5-7. Όχι. Δευτέρα δεν έχεις και τέτοιο. Τι δεν έχω. Και βραδινή εκπομπή. Μια ακόμα φορμή να είσαι τουρίστας. Ο Κώστας Τσίψιος 5-7. Όχι. Δεν μπορεί ο κόσμος θα το να κάνει παρέα. Το Σταμάτη Μουρελή και το Γιάννη Παραπονιάρη που θα μας μεταφέρουν το παλέ την ναι, εξέλιξη αλήθεια του ντέρμπι. Εντάξει, γιατί υπεύθυνος ύλης πρέπει να παρευρεθεί στο Αλεξάνδρα και να συντονίσει λίγο το μάτς και τη θεματολογία και τη ροή. Εντάξει. Είμαι καλή ευκαιρία να πάω εγώ στο γήπεδο. Εγώ προβάλλω επιχειρήματα. Άρης Ολυμπιακός. Και εκεί θα πας. Όχι, δεν μπορώ. Εκεί δεν προλαβαίνω. Αλλά με γλιτώνει από ένα μεγάλο κόπο. Μπράβο, Νίκο Παπαδόπουλε. Ναι. Λοιπόν, που το όρισε το μάτς Δευτέρα στις 5. Εγώ πήρα τηλέφωνο και το κανόνισα. Τρεις. Φίλοι, θα πάνε στο γήπεδο όμως. Θα πάνε, ναι. FM και ενώνομα τεπώνυμο αποστολή στο 54526. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τις γραμμούλες. Τώρα μετά τις 6. Μετά τις 6. Μετά τις 6 θα θέλω να πω δύο πραγματάκια μόνο. Ναι. Σε σχέση με την συνέχεια για τον Άρη. Ο Άρης έχει 4 παιχνίδια. Τα 3 εκτός έδρας. Με ομάδες που θα αποτελεί η συλλογή βαθμών απέναντι στον Άρη μονόδρομο, με τον Απόλλωνα Σμύρνης που λογικά θα παίζει για τη σωτηρία του με τον Άρη, θα το θυμηθεί, με τον Όφη ο οποίος διανύει μια διαφορετική περίοδο αυτή τη στιγμή. Ξεκινήσαμε μετά διακοπή όμως. Ναι. Εντάξει, γιατί με σωτηρική διακοπή. Και με τον Ολυμπιακό στο Κλεάνθης Βικελίδης που είναι ένα ντέρμπι και βέβαια με την ΑΕΚ την Κυριακή. Οι δικές μου πληροφορίες, χωρίς να είναι τελειωμένο το θέμα, λένε ότι θα μπει Έλληνας διαιτητής με την ΑΕΚ. Θα πατήσει ο Περέιρα στο γεγονός ότι είναι και κλεισμένο των θυρών, άρα δεν είναι υψηλής επικινδυνότητας στο παιχνίδι. Και επίσης θα πατήσει στο γεγονός ότι ο Άρης είναι έκτος αυτή τη στιγμή. Βέβαια, την ίδια στιγμή η ΑΕΚ είναι πέμπτη. Αυτή τη στιγμή. Η τρίτη πάντως είναι μαζί, σώβανε 1 βαθμό πάνω από τον Άρη. Είναι. 13. Έχει 1 βαθμό παραπάνω. Ως και ο Ολυμπιακός. Και ο Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός. Άρα, αν μου βάλεις το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός ξένο διαιτητή και στο ΑΕΚ Άρης Έλληνα διαιτητή, έχουμε αλλίωση κανόνων και συνθήκων του πρωταθλήματος. Θα μου πεις πού να βρω το δίκιο μου. Δεν μπορώ να το βρω πουθενά. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας είναι αυτή που αποφασίζει για το πού θα τοποθετήσει ξένο διαιτητή και για το πού θα τοποθετήσει Έλληνα διαιτητή. Ήρθε λοιπόν ο Ιταλός εδώ πέρα, έκανε ό,τι έκανε και την ίδια στιγμή θα μου βάλει με το Μελισάν Έλληνα διαιτητή. Περιμένουμε σε αυτό το πρωτάθλημα δικαιοσύνη. Εγώ λέω όχι. Αυτό το οποίο σίγουρα περιμένουμε είναι να δούμε τον Άρη να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο με ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Άκουγα πριν στην εκπομπή του Γιώργου που βγήκε ένας φίλος, βγαίνει και το πρωί στην Τρόικα ο Νίκος από τα Γιαννιτσά και έλεγε ότι άλλαξε λέει, το σύστημα ο Περέιρα. Εντάξει, Ερέρα το λένε, αλλά δεν πειράζει. Και ο Άρης έχει παίξει στα 5 του παιχνίδια και στα 6 με 4-2-3-1 και κατά συνθήκη άλλαξε το σύστημα σε ένα-δυο μάτς και το πήγε 1-3-5-2 αν θυμάμαι καλά και 1-4-3-3. 3-5-2 με το σωτέστημα μέχρι με τον Πανιόνιο. Για να προσπαθήσει ο προπονητής να κερδίσει. Λες και απαγορεύεται. Έπαιξε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που έπαιξε με τον Αστέρα Τρίπολης εντός έδρας, με τον Λεβαδιακό εντός έδρας. Και παρόλα αυτά, αυτό το οποίο ήθελα να πούνε είναι ότι το άλλαξε. Ενώ δεν το άλλαξε. Ενώ έπαιξε με το ίδιο. Αλλά πρέπει να, όπως βγήκε η μούφα συνέντευξη του Ερέρα πριν το μάτσο, ότι είπε στους παίκτες ο αγώνας της ζωής σας, πρέπει με ψέματα
να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε αυτά που σκεφτόμαστε. Όπως είναι το ψέμα με το Σιώπη, όπως είναι το ψέμα με τον Κουέστα. Έγραψε ένας ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο Κόντρα ότι με τις ευλογίες του Ολυμπιακού έρχεται στον Άρη, και επειδή το έγραψε αυτό, το οικειοποιήθηκαν και το λένε. Όταν έγραφε πέρσι ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού για αυτούς, τους έλεγαν ψεύτες και προπαγανδιστές. Είναι μια συνέχεια αυτή η επικοινωνιακή πολιτική όσων σας έλεγα χθες. Το πανό για τη μάνα του Λαμπριάκου είναι μαγιά. Το πανό που έχει λαγουδάκι και τον μπάτζον κολλητό είναι αλητεία. Το πρωτοσέλιδο και μάλιστα ουδέτερης θεωρητικά εφημερίδας, όχι που να λέγεται ΠΑΟ, ΚΑΡΙΣ ή οτιδήποτε άλλο, στα τέσσερα είναι οπαδική μαγιά. Τα αρχικά της Άρης Ίσε είναι έσχος. Όταν τις ενώσεις τις παίρνει ο Ολυμπιακός και εξασφαλίζει ό,τι εξασφαλίζει από την ΕΠΟ, είναι αλητεία. Όταν το κάνουμε εμείς, είναι προστασία. Όταν παίρνω μούφα πέναλτι, το παίρνω γιατί είμαι μεγάλη ομάδα. Όταν το παίρνει ο άλλος, είναι γιατί είναι εγκληματική οργάνωση. Όταν πετάω εγώ μολότοφ και δεν τα γράφει η αστυνομία, είτε έχει πάρει είτε δεν έχει πάρει τους εκτυπωτές, όπως λένε δεξιά και αριστερά, δεν έχω σχέση με την αστυνομία, όποτε ευνοεί τους άλλους είναι κολλητή των ομάδων. Όταν οι μολότοφ, οι δικές μου, βαφτίζονται πυροτεχνήματα, μεταφέρονται κανένα δυο στενά πιο κάτω και τις έχουν πετάξει εξωγήινοι μούγκα, και όταν γίνεται στους άλλους, τους επιπλήττουμε γιατί είναι μούγκα. Αυτό γίνεται μόνο στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν γίνεται πλέον. Και την ίδια στιγμή και χέρι από πάνω για τη σωστή και αντικειμενική δημοσιογραφία. Εκπληκτικά πράγματα, πραγματικά. Εκπληκτικά πράγματα. Έχουν την αίσθηση αρκετοί ότι είμαστε το 1970 ή μάλλον όχι στο 70, στο 80. Κυκλοφορεί μόνο η εφημερίδα Sport του Βορρά στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει ίντερνετ, δεν υπάρχει βίντεο, δεν υπάρχει DVD, δεν υπάρχει οποιοδήποτε άλλος τρόπος ενημέρωσης. Και επειδή γράφει ο Πατριάρχης Δημοσιογραφίας ότι ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει 8 πέναλτι και να αποβληθούν 17 παίκτες από τους 11 του αντιπάλου, μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική. Διαδίδουμε συνεχώς ψέματα, προπαγάνδα από το πρωί μέχρι το βράδυ, ελέγχουμε τα πάντα όλα και την ίδια στιγμή στοχοποιούμε τον συμπολίτη. Δεν υπάρχει αυτό πραγματικά. Λοιπόν, εδώ δεν θα γίνεται αυτό, παιδιά. Να ξέρετε. Και οι 30.000 μας ακούτε που από προχθές είσαστε 40, ανέβηκε η ακροματικότητά μας, θα την ακούτε κανονικά και στερεοφωνικά. Break. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 8 λεπτάκια μετά από τις 6, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Χρήσανδος Σαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα με Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση του ήχου. Ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Τρία εισιτήρια για πες. Και τρία εισιτήρια για το Άρης Ολυμπιακός, βεβαίως, Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στις 5 στο Νικ Γκάλις Χολ, για να μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7 και να δείτε κούτρα το συγκεκριμένο μάτς. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο 54526. Στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας και επαναλαμβάνω, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για κουβεντούλα μέχρι και τις 7, για ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ό,τι άλλο θέλετε εσείς, διαιτητές, ξένους, Έλληνες, για τον Βέλεθ, για τον παίχτη που θέλετε να τον αντικαταστήσει, για το τι θέλετε να αλλάξει ο Ερέρα, για ποιο σύστημα σας αρέσει, ποιο σύστημα δεν σας αρέσει. 2-31-0-287-3-8 για να τα συζητήσουμε όλα αυτά μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα. Τον είπε στον Ερέρα να ακούει όμως για να τα αλλάξει. Σήμερα έχει ρεπό, άστο να δεν ακούει ραδιόφωνο, ξεκουραστεί λίγο για αυτούς. Ωραία, πες χορηγούς τότε. Λοιπόν, έχουμε φίλο, πάμε στον πρώτο φίλο. Χορηγούς, να πούμε χορηγούς δεύτερης ώρας. Θα πούμε και τους χορηγούς.
Πάμε στον πρωτοφύλλο. Καλησπέρα. Για πες τους. Ξέρεις. Όχι, δεν τους ξέρω. Στείλτε ένα email. Αναγγέλιο ο πρώτος ακροατής πάντα. Σωστό αυτό. Μπορούμε να το κάνουμε. Είναι πιο πιαθάρικο. Μπορούμε να βάλουμε και χορηγό πρώτο ακροατή. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια Κώστα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το έξω αγωνιστικό. Ναι. Ως φίλαθλος και οπαδός της ομάδας, η συγγνώμη της ΠΑΕ είναι απόλυτα αποδεκτή. Απόλυτα. Ως καταναλωτής και πελάτης δεν είναι αποδεκτή. Εγώ περιμένω από την ΠΑΕ να ανεβάσει τα σχέδια αυτά ασφαλείας και να πει αυτός ο κύριος ήταν υπεύθυνος για αυτό που παραλίγο να γίνει. Έτσι. Δεν ήταν το στριμωχτήρι μόνο στην 1, μόνο στην 7. Έπρεπε να δείτε τι γίνεται και στην 3. Εγώ στο στριμωχτήρι μια μισή ώρα, ευτυχώς δεν έφερα το παιδί μου την ημέρα, κάτι προέβλεψα, θα φεύγαμε, δεν υπήρχε περίπτωση. Είχα δίπλα μου τρία παιδιά από την Ελβετία, παραδίπλα μια πεντάδα Γερμανών και δίπλα μου πίσω ακριβώς από Ξάνθη, από Καβάλα παιδιά. Δεν σας συζητάω πόσο προβληματισμένοι να ξανάρθουνε. Έτσι. Η ΠΑΕ χάνει από όλο αυτό. Η ΠΑΕ οφείλει να πει και να πει: κυρία, αυτά ήταν τα σχέδια ασφαλείας. Αυτός ήταν ο υπεύθυνος της στήρησης των σχεδίων ασφαλείας. Και θα συνεχίσει να χάνει η ΠΑΕ. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Όλοι πηγαίνουμε πάρα πολλά χρόνια στα γήπεδα. Έτσι δεν είναι, και έχουμε πάει και στο εξωτερικό. Αυτό το έχει ξαναδεί ποτέ κανένας? Ο ΠΑΟΚ έχει έρθει 100 φορές στο γήπεδο. Έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο? Το είπαμε. Γιατί έγινε αυτό? Το γιατί είπαμε πλέον και ο ΠΑΟΚ... δεν πρέπει να το αφήσουμε να γιατί πέσει. Γιατί πλέον ο ΠΑΟΚ, έχει την δύναμη και την δυνατότητα με τις πλάτες και τις κυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν, να ελέγχει, αυτή τη δύναμη ο ΠΑΟΚ, να ελέγχει ο τα πάντα. Θα πρέπει να έχει τη δύναμη της επικοινωνίας και να πει αυτά ήταν τα σχέδια και αυτός ο κύριος. Μα ποια σχέδια? Μα το είπαμε. Ο αστυνομικός διευθυντής. Να τα ανεβάσει λοιπόν στο ίντερνετ και να πει αυτός ο κύριος ο ΤΑΔΕ ήταν υπεύθυνος για αυτό που έκανε. Ο αστυνομικός διευθυντής Θεσσαλονίκης. Αυτός, ναι. Αυτός ήταν αυτός. Αυτός είναι φυσικά. Υπεύθυνος μέτρα τάξη. Να το βγάλει να το πει, γιατί. Ντρέπεται. Τι να πει. Ότι τα μέτρα τάξη έλεγαν ότι θα έρθουν. Ότι θα έρθει ο Σαββίδης 7 παρά 5, μισό λεπτό. Και ήρθε 5 και 20. Επικοινωνιακά πρέπει να γίνονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ναι, δεν ξέρω. Θα κάθομαι εγώ να ψάχνω ποιο αστυνομικό. Ωραία, και το έκανε. Και τι θα γίνει, τι θα αλλάξει. Να το βγάλει, να υπάρχει στη συνείδηση του κόσμου. Να υπάρχει στη συνείδηση του κόσμου. Γιατί το πανό που ανέβηκε και το λένε εσχρό ή οτιδήποτε άλλο, τι είχε. Δακρύσαμε. Όχι, τι είχε το πανό. Δακρύσαμε. Όταν ανέβαζε ο Αθανασιάδης σεξ και βία, τότε λέγανε. Όχι, εγώ σου λέω το πανό τι είχε. Είχε τον Γιώργο αγκαλιά με έναν αστυνομικό. Αδιαφορώ τι είχε το πανό. Όχι, μα αυτό ακριβώς ανέβηξε το πανό. Τις σχέσεις αυτές ανέδειξε το, ναι, πανό. Εντάξει, το είχε προβλέψει, ας το πούμε. Καλά, ήταν φυσιολογικό. Δεν είναι κάτι. Δεν είχε προβλέψει, είναι κομμάτι. Δεν είναι κάτι που δεν πέσανε ξέραμε, πριν δύο εβδομάδες στην Τούμπα πάω Κάρης. Πέφτουνε 50, 60, 70 μολότοφ. Έξω από το γήπεδο εξυπηρετεί 7, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Και η έκθεση της αστυνομίας δεν γράφει τίποτα. Η έκθεση της αστυνομίας δεν γράφει, η Ένωση Αστυνομικών Θεσσαλονίκης όμως τα γράφει. Και 15.000. Δεν υπάρχει και. Αντί για μείον 3. Αντί για μείον 3. Όχι, όχι. Άστο το μείον 3. Επικοινωνιακά να τους χτυπάς με ό,τι μπορείς. Ωραία, τα είπαμε, τα γράψαμε, τα ξαναείπαμε, τα ξαναγράψαμε. Θα πρέπει να το δίνετε μεγαλύτερη διάσταση. Τι μεγαλύτερη? Η ουσία δεν είναι τίποτα. Η ουσία είναι πρέπει επικοινωνιακά, γιατί ανέβηκες και στην Super League και όπως βλέπεις όλα είναι εικόνα, έτσι, και το τι περνάει. Πρέπει να τα αναδεικνύεις όλα, τελείωσε. Εμείς δεν θα περνάει το δικό τους μόνο. Θα πρέπει να λέγονται τα πράγματα ονοματεπώνυμο. Πάμε στο αγωνιστικό. Θεωρώ ότι. Α, απλά για το προηγούμενο που είπες, θα σου πω ότι το πρόβλημα θα παραμένει άσχετα από τα μέτρα της αστυνομίας, γιατί το γήπεδο το οποίο έχουμε είναι ένα παλιό γήπεδο με λίγες. Μισό λεπτό να τελειώσω. Άσε με λίγο να τελειώσω. Με λίγες. Δεν λίγες. Τώρα στο Χαριλάου με... και το βλέπουμε τώρα. Είναι η πρώτη φορά που έχει τουρνικέ όμως. Έχει τουρνικέ πρώτη φορά όμως. Ωραία. Πες μου λίγο λοιπόν από τη θύρα 2. Πώς θα μπει ο κόσμος? Όπως έμπαινε πάντα. Με τις τρεις εισόδους. Υπομονή παραπάνω. Με τις τρεις εισόδους. Από τη θύρα 3 πώς θα μπει? Η θύρα 3 έχει μία είσοδος. Μία είσοδο. Άρα πώς θα μπει? Ναι, όταν. Άρα πάντα. Όμως. Τι να κάνουμε δηλαδή? Να ανοίξουμε κι άλλες? Αυτό σου λέω ότι έχουμε παλιό γήπεδο. Αφού εσύ θεωρείς ότι δεν χρειάζεται να. Δεν. Όχι, δεν σου είπα δεν χρειάζεται. Χρειάζεται και παραχρειάζεται. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πρέπει να είμαστε σε κάποια πράγματα ρεαλιστές. Έχουμε πρόβλημα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αν γίνει μία μελέτη για ανακατασκευή του γηπέδου, διαφοροποίηση των θυρών, γιατί μόνο έτσι λύνεται το πρόβλημα.
να το εντοπίζουμε και να ξεφωνίζουμε δεν έχει ουσία αν δεν προσπαθούμε να το λύσουμε. Και εγώ είμαι πεπισμένος ότι έτσι όπως είναι το γήπεδό μας δεν μπορεί να λυθεί. Ας πει η ΠΑΕ ότι στα ντέρμπι 8 η ώρα το παιδί. Παιδιά, 8 η ώρα το πρωί. Ξεκινάτε και ελάτε. Μα εδώ τώρα είναι. Μπράβο! Τι είπε η ΠΑΕ? Τι είπε η ΠΑΕ? Ελάτε 3 ώρες νωρίτερα. Και ενώ είπε στον κόσμο η ΠΑΕ, ελάτε 3 ώρες νωρίτερα. Νωρίτερα είπε. Ναι, γιατί αυτό είχε συνεννοηθεί. Αυτό σου λέω. Γιατί αυτό είχε συνεννοηθεί με την αστυνομία. Η αστυνομία επιτόπου άλλαξε το σχέδιο έλευσης του Γιωργάκη. Γιατί για το Γιωργάκη έγινε, όχι για, το, όχι για την αποστολή. Κάτι, αν είχε συμβεί κάτι, θα είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό. Ναι. Και τώρα θα ήταν πρώτο θέμα. Αυτό έλεγα χθες. Ότι εδέ και έρευνα η αστυνομία και το Υπουργείο θα έκανε που ευτυχώς δεν έγιναν, συνέβαινε κάτι. Τώρα που δεν έγινε κάτι, λένε κιόλας. Μα με επιτυχία ήταν τα μέτρα τάξης. Είδατε, δεν έγινε το παραμικρό. Πάντα στην Ελλάδα αυτό δεν γίνεται. Θρυνούμε θύμα και μετά κάνουμε εδώ να βρούμε τον λόγο. Ναι, επειδή όμως εδώ πέρα αφορά μια ανώνυμη εταιρεία με έναν ιδιώτη, έτσι, θα πρέπει ο ιδιώτης να το αναδείξει το θέμα. Η ευθύνη των μέτρων τάξης είναι της αστυνομίας. Να σου πω και κάτι, εγώ περίμενα εχθές, μετά το γήπεδο, μετά τον αγώνα, και αρκετή ώρα για να δω ποδοσφαιριστές κτλ. Ήθελα να φέρω και το παιδί μου. Διώξαν και τους ποδοσφαιριστές του Άρη έξω από τα γραφεία. Τους διώξανε. Ήρθαν να τους πάρουν οι γυναίκες τους, ήρθαν οι φίλοι τους, ήρθαν οι γονείς τους, τους διώξανε. Αν αυτό συμβεί στην Τούμπα, συμβαίνει και στην Τούμπα. Κάτι λέει, ένας φίλος λέει κάτι σωστό. Ότι να ζητήσει την παρέτηση του υπευθύνου μέτρων τάξης ο Άρης. Φυσικά να τη ζητήσει. Αυτό είναι σωστό, βέβαια. Φυσικά και να τη ζητήσει. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό είναι σωστό. Πάμε και στο αγωνιστικό, ναι. Πάμε. Πάντως είναι μεγάλο θέμα, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό που θυγείς. Είναι θεματάρα. Και είναι και το πιο σημαντικό. Να πέσει έξω. Και είναι και το πιο σημαντικό γιατί είναι η ασφάλεια του κόσμου. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο αγωνιστικό. Το σημείο που κρύθηκε, κατά την προσωπική μου άποψη, στο παιχνίδι, είναι στην πάσα που δεν δίνει ότι κινεί στον ελεύθερο Γιουνές. Δεν ήταν το πέναλτι. Κατά τη δική για μου, το 2-0 λες. Για να κάνει εκεί το 2-0, ναι. Στο 20 λεπτό και εκεί είναι ένα άλλο παιχνίδι. Ναι, έχεις δίκιο. Έτσι, δεν έχει καλά, πρέπει να το βάλει όμως, πρέπει να περάσει ναι, πάσα. Και το πέναλτι πρέπει να το βάλει. Σωστό, και το πέναλτι πρέπει να το βάλει και ήδη δεν το βάλε. Λοιπόν, γιατί και ο Πρίγιοβιτς βγαίνει μόνος του, αλλά το χάνει. Ακριβώς, η διαφορά, εντάξει, τον έχω, ως Αριανή θέλουμε, μας αρέσουν τα εξηλιαστήρια θύματα, δηλαδή βρήκαμε το Γιουνές και το σκίζουμε τώρα. Ναι. Δεν ήταν κακός. Μέχρι τώρα πέναλτι. Δεν ήταν κακός ο Γιουνές στο μάτς. Και δεν ήταν κακός, και εγώ μπορώ να σου πω ότι αν είχε την τροφοδότηση. Αλλά θέλω που καλύτερο φορ. Ο Πρίγιοβιτς το τελευταίο δεκάλεπτο που πήρε την μπάσα, αν το είχαν θα τον έσκιζα κι εγώ. Θέλω όμως ένα καλύτερο. Θέλω ένα καλύτερο. Από σένα, τη μία αυτή φάση να την κάνεις γκολ. Θέλω έναν καλύτερο και να σου το πω κι αλλιώς, θέλω ένα διαφορετικό φορ. Για κάποια μάτς. Θέλω ακόμη καλύτερο τερματοφύλακα, θέλω ακόμη καλύτερο center back. Καλά, εγώ δεν το είπα για όλους. Δεν το είπα για όλους, για μία συγκεκριμένη θέση το είπα εγώ. Και αν με ρωτήσεις και άλλες δύο μες στην ομάδα. Όταν έρθει η ώρα το Γενάρη θα τις πω κιόλας. Όλοι τις καταλαβαίνουμε. Αλλά δεν θα σου πω ότι θέλω άλλο αμυντικό χαφ ή άλλο στόπερ. Όταν έχω αυτούς. Άλλο αμυντικό χαφ. Γιατί θέλω σταδιακά να γίνει αυτό. Γιατί είμαι ρεαλιστής. Και σταδιακά θα γίνει. Σταδιακά δεν πρέπει να γίνει και η αλλαγή του Γιουνές. Εφόσον λες ότι ναι, δεν μας ικανοποιεί. Ναι, όχι, εγώ δεν είπα ότι δεν με ικανοποιεί. Είπα ότι θέλω έναν διαφορετικό. Εγώ θέλω μια διαφορετική τροφοδότηση στον Σέντερφορ. Και εκεί θα τον κρίνω. Ίσως και αυτό, ναι. Εφόσον, ας το πούμε, δεν κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει όταν τροφοδοτείται, ναι, θα τον κρίνω κι εγώ. Να είσαι καλά. Ο κύριος Παπαδόπουλος, επειδή είναι ο γκουρού των στατιστικών, είναι. Αν γίνεται να μας πει με πόσες διαφορετικές ενδεκάδες κατέβηκε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα ο Άρης. Με 7. Όταν λέμε λοιπόν για ομοιογένεια και για συνοχή, δεν είναι κάτι αόριστο. Φυσικά. Είναι κάτι πολύ. Μα τη μία ήταν ο Μαυράη, την άλλη ήταν ο Σιώπης που αυτό μπήκε. Μπορεί να το αλλάξει ακόμα και ένα παίχτης. Πρώτη φορά παίξανε μαζί οι δυο τους. Ναι. Δεύτερη. Παίξαν και στην Τούμπα. Παίξει και στην Τούμπα και στην Τούμπα έπαιξε δεξί μπακ. Όχι, ο Σόουζ ήταν δεξί μπακ. Ο Σόουζ ήταν δεξί μπακ. Βέλεθ Μαυράη έπαιξε στην Τούμπα. Να σε καλά, γιατί περιμένω άλλοι τρεις. Να σε καλά, πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Να λέτε και το μικρό σώμα για να είναι πιο εύκολη η επικοινωνία μας. Ναι, ναι, ναι. Χρήσανθε. Πες το. Ας είναι Παναγιώτης ο παππούς. Παναγιώτης, μπράβο, ναι. Χρήσανθε, αναφέρθηκε σε δημοσιογράφο, πατριάρχη δημοσιογραφίας. Μπορείς να πεις όνομα. Ο Δημήτρης ο Μπούζας ήταν στα σπορ του Βόρα. Ποιος, τι, εύκολο είναι. Α, ο Αλεξιπτωτιστής. Δεν ξέρω, αν ήταν τραπεζικός, εγώ ξέρω τι ήταν.
Δεν ξέρω αν πετούσε με το Αλεξίδωτο. Ο κύριος που γύρω στο 60 εκεί, ο αείμνηστος Νίκος Καμπάνης, τον κυνήγησε κλωτσιδών από την εφημερίδα και μετά δεν έλεγε ούτε το όνομά του. Όταν απευθυνόταν σε αυτόν, το απευθυνόταν με το παρατσούκλι. Επειδή τον είχα στο Μετροσπορ μια περίοδο, μιλούσε με σεβασμό για τον Καμπάνη. Ο κύριος Μίμης. Με σεβασμό. Άκου, λοιπόν, σου λέω το προσωπικό, μου, το προσωπικό μου βίωμα. Από εκεί και πέρα, εγώ θεωρώ ότι πρέπει οι Παοξίδες να του κάνουν ένα άγαλμα. Γιατί με όσα έχει κάνει επικοινωνιακά για τον ΠΑΟΚ, αυτό αξίζει. Αλλά το έχει κάνει για τον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, σωστά. Όχι για, όχι για τις ομάδες Θεσσαλονίκης, για τον ΠΑΟΚ. Ναι, και αξίζει ένα άγαλμα να του κάνουν. Τον κινήσε λοιπόν Κροσιδών, όπως του λέγει ο Νίκος ο Καμπάνης από την εφημερίδα. Και από τότε. Όταν από τα αθλητικά νέα ξεκίνησε, όντως. Ναι, αναφερόταν σε αυτόν με το παρατσούκλι Αλεξιδωτιστής, υπονοώντας ότι έπεσε στο χώρο με Αλεξίδωτο. Και μάλιστα μια φορά είχε στην πρώτη σελίδα, με μεγάλα γράμματα ένα άθρο και είχε και παραπομπή και στις μεσαίες σελίδες. Τότε εγώ ήμουν πιτσιρικάς, ερασιτέχνης. Να είσαι καλά. Για τον συνεργάτης για τον αυτόν εγώ, στα αθλητικά νέα. Εντάξει, να είσαι καλά, πολύ, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Ωραία. Ωραία, ωραία. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Τι να πρωτοπούμε. Να πούμε, γιατί είναι... Αν γινόταν οτιδήποτε, εγώ πρώτη φορά, εντάξει, πάω στο Χαριλάου αρκετά χρόνια, μην κάνουμε ο καθένας τώρα διαγωνισμό. Πρώτη φορά ένιωσα τόσο δυσάρεστα. Ήμουν έξω από τη θύρα, δύο από τους πρώτους, δηλαδή 5 ώρα ήμουν απ' έξω. Και μπήκα 6 παρατέταρτο κάποια στιγμή, έτσι, της ανασχέτησα έντονα. Ναι. Δηλαδή νιώθω την ανάγκη να κερδίζω χώρο για να μπορώ να αναπνέω. Άρα, αν γινόταν οτιδήποτε, η αγωγή θα στρεφόταν κατά του ελληνικού δημοσίου για παράνομες παραλήψεις της ελληνικής αστυνομίας. Ξεκάθαρα. Η αγωγή δεν θα στρεφόταν κατά της ΠΑΕΑΡΙΣ. Και κατά του ΆΡΙ θα γινότανε. Ως γηπεδούχου. Σημασία έχει που θα απονέμονταν η ευθύνη, γιατί εάν η αστυνομία... Θα σου πω ένα παράδειγμα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια γνωστή υπόθεση, μια παίζουμε και με την ΑΕΚ τώρα, του Ξηροκώστα. Η υπόθεση εκείνη ήταν λοιπόν ευθύνη της αστυνομίας τότε. Εκτός όμως από την αστυνομία, η καταδίκη υπήρξε και για την διοργανώτερη αρχή, τότε η λεγόμενη ΕΠΑΕ. Και αφού διαλύθηκε η ΠΑΕ, στην συνέχεια στράφηκαν εναντίον της ΠΑΕ Άρης, που ήταν η γηπεδούχος ομάδα. Παρόλο λοιπόν που η ΠΑΕ Άρης ήταν η τελευταία που είχε την ευθύνη, έτσι, γιατί υπήρχε η αστυνομία και η διοργανώτερη αρχή, στο τέλος, όταν δεν κατάφεραν τίποτα με τους δύο πρώτους, για διαφορετικούς λόγους, πήγαν και κατά της ΠΑΕ Άρης. Δεν έχει σημασία από πάνω, σημασία έχει τι μπορεί να θεμελιωθεί. Ναι, εγώ σου λέω ότι υπήρξε απόφαση τότε. Και υπήρξε απόφαση και για τον Άρη. Αλλά επειδή ακριβώς προϋπήρχε η απόφαση για το δημόσιο και την ΕΠΑΕ, την γλίτωσε τότε ο Άρης. Αν δίνονταν εντολή οι θύρες να είναι απλά ανοιχτές, όπως π.χ. πες ότι παίζει Άρης Πανετολικός, δεν θα υπήρχε συνωστισμός. Αλλά το θέμα είναι ποιος έχει την ευθύνη για το ότι άνοιξαν αργά οι πόρτες. Οι πόρτες άνοιξαν αργά γιατί τα μέτρα τάξης αστυνομίας ήταν να έρθει πρώτα η αποστολή του ΠΑΟΚ. Εκεί αρχίζω και καταλήγω. Η αποστολή με τους φιλοξενούμενους και μετά να πλησιάσει ο κόσμος. Δεν ήταν μόνο κλειστές οι πόρτες. Ήταν και αποκλεισμένος ο κόσμος μακριά από το γήπεδο. Αυτό δεν το ξέρω, είναι παράλληλα από τη θέση. Επειδή εγώ πήγα να μπω στα δημοσιογραφικά. Ναι. Είχε κλούβες και πέρασα μόνο εγώ. Είχα τον γιο μου μαζί και πέρασα μόνο γιατί είχα ταυτότητα δημοσιογράφου. Και σε τελική ανάλυση, αν άνοιγαν οι πόρτες στους ανθρώπους που ήταν συνωστισμένοι ήδη έξω από την πόρτα, τι πείραζε, ότι θα σκοτώναμε το Σαββίδι. Δεν κατάλαβα ακριβώς γιατί δεν άνοιξε η πόρτα. Επειδή υπήρχε αυτό το προηγούμενο τότε με εκείνο το παιχνίδι, κάναν αυτό το πράγμα. Σου λέει να μην έρθουν σε επαφή. Και επειδή είναι ανίκανοι να σχεδιάσουν ένα συγκεκριμένο πλάνο έλευσης του λεωφορείου, τι κάνανε, αποκλείσαν όλους τους δρόμους. Αποκλείσαν την Εγνατία. Αποκλείσανε το στενάκι μπροστά από τη θύρα 1, αποκλείσανε την Παπαναστασίου, ναι, τα κλείσανε όλα. Και τι κάνανε παράλληλα, σου λέει, έξω από το γήπεδο, όμως τι να κάνω, θα αποκλείσω έξω από το γήπεδο. Ακριβώς. Για να μην έχει λοιπόν ο κόσμος να πηγαίνει να μπαίνει στην πόρτα, κλείσαν και τις πόρτες. Μιλάμε για εγκληματικό χειρισμό. Ναι, και ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Ευτυχώς. Μα δεν ήθελε και πολύ να γίνει. Εγώ μα εκεί θέλει έναν χαζό ή έναν στημένο, ένα από τα δύο,
Κρίσα, δεν είχε που να αρχίσει να σπρώχνει, να πετάξει μα ένα μπουκάλι. Είχε χαζούς που σπρώχνανε δίπλα μου. Είχε, δηλαδή δεν είναι πολύ να βρεθεί αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω να πετάξει ένας, να αντιδράσει ένας χαζός αστυνομικός, να κάνει ένα δακρυγόνο και να γίνει αίμα κι άμας μετά. Όλο αυτό για μένα είναι μια ένδειξη. Όχι μια ένδειξη, μια απόδειξη ότι ζούμε σε μια δικτατορία αυτή τη στιγμή. Και είναι η δικτατορία του Σαββίδη. Και ο δικαστής όταν παίρνει το χαρτί μπροστά του για να δικάσει τη Μολότοφ, βλέπει την έκθεση της αστυνομίας η οποία και τον δεσμεύει. Δεν μπορεί να διατάξει τίποτα. Μα γι' αυτό έφαγε πρόστιμο 15.000, λοιπόν, γιατί η έκθεση της αστυνομίας δεν έλεγε επίθεση ακριβώς έξω από τη θύρα 7. Φυσικά, γιατί όταν έχω έμιστους πρώην και δεν θα πω και νυν αστυνομικούς διευθυντές, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ζούμε σε μια φοβερή δικτατορία. Το πέναλτι στο 43 δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Έχουν βγει και από πάνω ότι έχουν αδικηθεί. Καλά. Είναι ένα Ο ΠΑΟΚ λέει ότι ο Ντοβέρλι έπαιζε έδρα όταν οι ίδιοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ λένε ότι όταν γίνεται αυτό η Ντούμπα λένε εντάξει, φυσιολογικό είναι να παίξει και λίγο έδρα. Εντάξει, δεν γίνεται να παίξει έδρα. Έπαιζε έδρα και στο 1-0 έδωσε πέναλτι που δεν υπάρχει. Έχετε δει τον Άρη να παίρνει ποτέ τέτοιο πέναλτι? Όχι. Που εμείς παίρνουμε πέναλτι στο τείχος ο Νέτο και δεν ξέρω πού. Δηλαδή, άλλο θέμα, να τελειώνω γρήγορα. Ναι. Αυτό με τον Τικινί που δεν έδωσε πάσα, μην το ξαναλέμε, γιατί ο κάθε παίκτης έχει κάποιες δυνατότητες. Ναι. Προφανώς ο Τικινί δεν μπορούσε να την δώσει την πάσα. Καλά, να σου πω κάτι. Και λέμε ότι έδωσε πάσα, αλλά ποιος? Κύριος Ζαγόρας, παρέμβαση. Παρέμβαση, κύριος Ζαγόρας. Πάνω σε αυτό που συζητάτε, καλησπέρα καταρχάς. Παιδί, σας ακούω και, και είναι ενδιαφέρουσα και επειδή το συζητούσα και εγώ χθες το βράδυ με τον κόσμο. Θέλω, μιας και είστε τώρα, γιατί εμείς εκτός δεν το συζητήσαμε. Ναι. Θέλω να ρωτήσω κάτι, γιατί με ρώτησε ένας ακροατής χθες και δεν ήξερα να απαντήσω. Στα μέτρα τάξης που έγιναν μερικές μέρες πριν το παιχνίδι, κάναν 2-3 φορές που συναντήθηκαν με εκπρόσωποι των ομάδων και της αστυνομίας, είχαν πει αυτά τα πράγματα? Όχι. Ήξερε δηλαδή πάει Άρης ότι η αστυνομία θα λειτουργήσει έτσι? Ή ξαφνικά το βρήκε μπροστά της προχθές όλο αυτό το σκηνικό? Το βρήκε μπροστά. Δικαιολογημένα κρινιάζει ο κόσμος τώρα, φωνάζει, γιατί νομίζω ότι αυτό που είπες πριν, συμφωνώ και εγώ και το λέω κάθε μέρα, ότι αν δεν είχαμε νεκρό. Οπότε γι' αυτό το ξεπερνάμε, ρε παιδιά, πάμε στο επόμενο. Τάξης, στα μέτρα τάξης έλεγε ότι ο ΠΑΟΚ θα έρθει στις 5 και θα ανοίξουν όλες τις θύρες στις 5. Στις 5, 2 ώρες πριν το μάτι, δηλαδή, ναι. Και ήρθε η αποστολή στις 5 και 20. Ναι. Και η επίσημη του ΠΑΟΚ στις 6 παρά 20. Άργησαν να έρθουν. Και επομένως άλλα 45 λεπτά. Άλλα 45 λεπτά, ναι, και άνοιξαν οι θύρες 6 παρά 4. 6 παρά 4. Εγώ έχω βίντεο που έχει στείλει Αριανός, φίλος μου, ακροατής, τέλος πάντων, μου έχει στείλει βίντεο 6 και 5 στην 1, 6 και 7 λεπτά στην 1 δεν είχε ανοίξει πόρτα. Εγώ μπήκα μέσα στο γήπεδο 6 παρατέταρτο και έβλεπα ότι μπαίνανε. Στις 2. Εντάξει, αυτός έχει βίντεο που έχει καμιά 150.000 κόσμο έξω από την 1, 6 και 7 λεπτά. Κόσμο έχει, έχει ανοίξει όμως, γιατί από τις 6 παρατέταρτο το είπαμε και live στο Λίμπερο εκείνη τη στιγμή. Και πάλι αργά είναι ντροπή. Εκείνη την ώρα άρχισε να μπαίνει ο κόσμος. Γιατί άμα δεις στη 2 και στην 1 είναι άδειο 6 παρατέταρτο. Είναι απαράδεκτο καταρχάς. Απλά εγώ αυτό ήθελα, δηλαδή εσύ που έχεις το ρεπορτάζ και ο Νίκος, αν και τώρα που μιλάει και ο κόσμος, γιατί το συζητάνε οι Αργιανοί, δηλαδή δύο καταλαγιάς, για να το συζητήσουμε, να το αναδείξουμε. Και επίσης να σου πω κάτι ακόμα, Γιώργο. Γιατί ειδήνευσε κόσμος, δεν κινδύνευσε. Μέτρα δηλαδή... Στα μέτρα τάξης δεν λέει θα κλείσει η οδός στάδε, η οδός στάδε, η οδός στάδε. Στα μέτρα τάξης λέει η αστυνομία θα πάρει τα απαιτούμενα μέτρα για να φτάσει με ασφάλεια η αποστολή του ΠΑΟΚ και επίσημη στο γήπεδο. Ναι, δεν λέει το σχέδιο. Επειδή λέμε για μάτς Άρης ΠΑΟΚ, δεν λέμε για μάτς Άρης Λεβαδιακός, παραδείγματος χάρη. Έτσι, μιλάμε για μεγάλο ντέρμπι και ξέρουμε όλοι ότι θα έχει 25.000 κόσμο στο γήπεδο. Είναι ένα γήπεδο που είναι μέσα στην πόλη. Λοιπόν, άλλο τεράστιο πρόβλημα κι αυτό. Δηλαδή, μου λες εσύ τώρα, από την πλευρά του Άρη μόνο, ότι όταν κάνανε την τελευταία συνάντηση, οι άνθρωποι του Άρη δεν ήξεραν ότι 5 η ώρα θα... Δεν τους είπε η αστυνομία, δεν τους είπαν οι υπεύθυνοι. Μα έβγαλε και ανακοίνωση ο Άρης που έλεγε ελάτε νωρίτερα, γιατί θα έχουμε πολύ κόσμο. Έβγαλε ανακοίνωση το Σάββατο το απόγευμα. Ναι, ελάτε νωρίτερα από το γήπεδο, δύο ώρες νωρίτερα. Δύο ώρες νωρίτερα. Όντως πήγε νωρίτερα. Ελάτε δύο ώρες νωρίτερα τουλάχιστον για να μπείτε εγκαίρως. Και ενώ πάει ο κόσμος, δεν είναι κλειστή τις πόρτες. Με εντολή της αστυνομίας. Άρα, όχι δηλαδή, όλες, για να καταλήξουμε, όχι όλες, στην Τρία ήταν ανοιχτές.
ρεπορταζιακά και χωρίς να λέμε μόνο τη γνώμη μας, γιατί ο κόσμος εμάς περιμένει να μάθει, ας πούμε, λέμε εμείς ότι ο Άρης δεν το ήξερε αυτό, το μέτρο, η Άρης επίσημα δεν το ήξερε στα μέτρα τάξης. Σήμερα στα μέτρα τάξης του Άρης Ολυμπιακός, η ΠΑΕ Άρης διατύπωσε έντονη διαμαρτυρία προς την αστυνομία για ό,τι έγινε την Κυριακή. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί και είπε να μην επαναληφθεί. Να μην επαναληφθεί. Υπάρχει δηλαδή στο ρεπορτάζ. Εγώ αυτό το κενό είχα μόνο και επειδή σας ακούω τώρα συνεχίστε, είχαν αυτό γιατί το συζητήσαμε και δεν ήξερα την απόλα. Από εκεί και πέρα, εγώ επειδή θέλω να είμαι δίκαιος. Θα ήξερε ο Άρης ότι θα γίνει αυτό το σκηνικό. Όχι. Επειδή καταρχήν η αστυνομία δεν λέει ποιο είναι το σχέδιο για να έρθει ο φιλοξενούμενος. Δεν το λέει. Για ευνόητους λόγους. Γιατί σου λέει, το πεις εσύ στους δικούς κτλ. Απλά θέλω να είμαι δίκαιος σε ένα πράγμα. Επειδή δεν έγινε κακό λοιπόν, θα περάσουν οι μέρες, θα το συζητήσουμε, θα φωνάξουμε, θα κρινιάξουμε, θα ξεχαστεί είναι και αυτό πάμε είναι. Την επόμενη φορά. Απλά να πω το εξής. Ότι το γήπεδο, το κλειάν της Βικελίδης, έτσι όπως είναι, θα πρέπει κάποιος ο οποίος κάνει μέτρα τάξης, πραγματικά να κάνει μέτρα τάξης, αλλά όχι να αποκλεί να κλείνει όλους τους δρόμους. Είναι το γήπεδο σε πολύ δύσκολο σημείο. Με όλα φυσικά, τα στενά. Φυσικά. Με όλα τα στενά. Αλλά να πω κάτι. Γιατί πρέπει οι επίσημοι να πάνε από κάτω στην Αλκμίνης. Τόσα και τόσα χρόνια, μέχρι εκείνο το μάτς που πήγανε στην Αλκμίνης, ήταν μαζί με την Αποστολή, στην Παπαναστασίου. Κλείσε την Παπαναστασίου, εγώ δεν λέω, θα κλείσει. Και μια θύρα θα κλειστεί, οκ. Okay. Κλείσε την Παπαναστασίου, φέρ τους όλους, πάντους τα επίσημα και τελείωσε η υπόθεση. Εντάξει. Εντάξει, εγώ το δικαιολογώ τον κόσμο που αντιδρά. Ήτανε και μια. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας. Ήταν και μια επίδειξη ισχύως που έγινε. Αλλά έπρεπε αυτά. Αυτό ναι, μα φυσικά. Φυσικά είναι. Γιατί μιλάμε για πάρα πολύ κόσμο. Αν ήταν άλλο παιδί, δεν με πειράζει. Θα πω εντάξει, ρε παιδιά, δεν πειράζει. Δεν πολύ. Και εδώ μου λέει ένας φίλος. Ένας φίλος μου λέει. Δεν είχαμε κάτι άσχημο, να ξέρετε ότι θα ξεχαστεί σύντομα. Ένας φίλος μου λέει που ήταν εκεί στην πόρτα, δεν από την ιδιότητά του, αλλά έχει γνώση. Ότι τα τουρνικέ ανοίξανε και επειδή γινόταν αυτό που γινόταν και δεν θα μπαίναμε ούτε μέχρι τις 8, σταματήσαν να χτυπάνε τα εισιτήρια και ανοίξανε τις πόρτες. Και φαντάζομαι μπορούσε να μπει. Μπήκαν όλοι. Μπορούσε να μπει λοιπόν οποιοδήποτε. Μα μπήκαν όλοι. Επειδή είχε sold out βέβαια, δεν επηρέασε τον Άρη σε οικονομικό επίπεδο. Αλλά την ίδια στιγμή μπήκε ο Φωτοβολίδας 5. Αυτό ακριβώς. Με ρίσκο. Δηλαδή μπορούσα να πάρω εγώ ένα όπλο πολυβόλο και να πω μέσα που λέει ο λόγος. Έτσι. Αφού άνοιξαν οι πόρτες και δεν υπήρχε έλεγχος. Γι' αυτό και εμείς είπαμε ότι είναι ακόμα μεγαλύτερο μπράβο στον κόσμο. Γιατί ο εκνευρισμός αυτός και αυτό ήταν απίστευτος. Τα έχουμε ζήσει όλοι λίγο πολύ. Δυστυχώς. Εγώ Γιώργο αυτό πάω 22-23 χρόνια ως δημοσιογράφος. Δεν το έχω ξαναζήσει. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό το πράγμα. Είναι πρώτη φορά. Έχει έρθει ο ΠΑΟΚ, έχω πάει στην Τούμπα και έχω πάει και ως δημοσιογράφος, έχω πάει και ως υπεύθυνος τύπου. Που είναι διαφορετικό. Αυτό το πράγμα. Ναι. Και έχει έρθει και ο ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Μπορεί να πανηγυρίζουν οι φίλοι μου οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ αυτή τη στιγμή, να λένε για το πόσο ισχυρός είναι ο Ιβάν και οδηγεί την αστυνομία να τον προστατεύει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά αυτά είναι κάποια πράγματα που κοροϊδεύανε κάποτε και είναι κάποια πράγματα που πάντα επιστρέφουν μπούμεραγκ. Ζήτησε την προστασία, είναι θεμητό. Απ' την άλλη όμως έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση, να γνωρίζουν όλοι τι πρόκειται να γίνει, για να μην μαζευτεί ο κόσμος εκεί και να η δικαιολογία μην είναι λίγο πριν το άσχημο γεγονός. Η δικαιολογία είναι ότι δεν ενημερώνω ακριβώς για να εφαρμόσω το μέτρο. Αυτή είναι η δικαιολογία, δεν μπορώ να σου πω. Σας αφήνω και σας ακούω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά Γιώργο. Να κλείσω για να μιλήσει και ο επόμενος προφανώς. Να είσαι καλά Άλεξ. Πάμε στον επόμενο. Επόμενος. Είχαμε και παρέμβαση από τον Γιώργο, αλλά είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Και βλέπετε ότι ο Λίμπερο το αναδεικνύει το θέμα αυτό για την ασφάλεια του κόσμου. Το Άρη δεν το θάβει. Και τις ευθύνες της αστυνομίας. Άλλοι έχουν επιλέξει να το θάψουν αυτό και να μας λένε και τον πρίγιο γκολ. Παρακαλώ. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Πες τα και εσύ. Λύθηκε ρε το θέμα. Όχι, δεν λύθηκε. Λύθηκε. Μόλις παραιτηθεί η αστυνομία θα λυθεί. Εδώ τώρα να με λοιπόν ακούω. Ρε φίλε. Γιατί δηλαδή τα νεύρα μας, ας πούμε, λοιπόν, τα κάνετε σατάλια με όλη αυτή την ιστορία. Εδώ πουλήσανε τη Μακεδονία. Ναι, σωστό και αυτό. Πουλήσανε τη Μακεδονία και βγαίνουν κοινικά στο γυαλί διάφοροι από το Τσίπρα, να με λοιπόν, μέχρι κάτι ανεξάρτητοι Έλληνες, κάτι Δανέλληδες, κάτι ιστορίες και λένε εγώ θα ψηφίσω τη συμφωνία. Ναι, αλήθεια είναι. Και εσύ μου λες ότι εδώ πρέπει να παραιτηθούν. Ναι, τι να σε πω, για το συγκεκριμένο μιλάμε. Όταν αναλάβω το πολιτικό δελτίο του Real News, θα σου λέω για τη Μακεδονία. Ποιος να παραιτηθεί, ρε. Αυτοί. Ποιοι αυτοί είναι. Αυτοί που κυβέρνουν. Αυτό είναι το φασιστικό καπιταλιστικό σύστημα. Προσκυνημένοι στο μεγάλο κεφάλαιο. Μάλιστα.
Τι παπαρίζουμε τώρα. Μας αρέσει η παπαρίζω. Τα μαλλιά μου να ακούω τα ίδια πράγματα. Ναι. Άσπρισαν τα μαλλιά μου. Τα ίδια και τα ίδια. Εδώ υπήρξαν θύματα. Και μήπως θέλουν θύματα. Γιατί τα ίδια, εγώ δεν ήμουν στο ΜΑΣ γιατί είχα μια ανηλυμένη υποχρέωση. Ήταν λοιπόν ο αδερφός μου και μου την πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν αυτά τα πράγματα. 6 ώρα, 6 και τόσο άνοιξαν για να μπουν μέσα. Σαρδέλες. Και είναι τυχεροί που δεν υπήρχε θέμα. Και αν υπήρχε ένα λοιπόν θύμα, τι θα γινότανε. Ξεχάσατε να με τον πλάνα μπλούνα, να με πώς λεγόταν αυτός, ας πούμε, στη Λάρισα με την αυτήν αυτοβολίδα. Για πέστε μου τι έγινε. Συνέβη τίποτα, άλλαξε τίποτα. Και δεν πρόκειται να αλλάξει γιατί δεν θέλουν να αλλάξει. Έτσι είναι. Όταν το μεγάλο κεφάλαιο να με λοιπόν σε διάφορες χρονικές περιόδους ας πούμε, ας το πούμε αυτός με τα λεφτά, αυτοί κάνουν κουμάντο. Δεν υπάρχουν δηλαδή δημοσιογράφοι, ναζιστικοί και μπελίστικοι πολιτικοί. Ψέμα στο ψέμα. Άκουσα τώρα... Και είπες ότι ο Κουέστα και ο Μπρούνο Γκάμα και ο άλλος έρχονται μέσω ένα Ολυμπιακού. Έτσι βγήκε ένα σιωπή. Ο Γκέμπελς έλεγε. Λέγε ψέμα, ψέμα, ψέμα. Θα το πιστεύεις. Στο τέλος κάτι θα μείνει. Για το σιώπη, ρε. Ότι είναι δανεικός. Ναι. Μπράβο. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτή η ιστορία. Και συνεχίζουμε να είμαστε στο ίδιο πράγμα. Αλλά επειδή μια μεγάλη μερίδα να με του Άρη, γιατί είπες και κάποια παλιά ότι το 76 τους έδωσε ο Άρης, ας πούμε, το πρωτάθλημα, γιατί έκναμε και με ισοπαλία έπαιρνε το πρωτάθλημα. Ναι, αλλά ήταν λέει, πέντε αγωνιστικές το τέλος. Α, εντάξει. Άμα ήταν πέντε αγωνιστικές, εντάξει τότε. Ο Άρης τους κέρδισε όμως. Δεν κάθεσε να χάσει. Δεν πήγε να πει στους παίκτες του κάτσε χάσε. Και πότε, όχι μόνο αυτό. Ξέχασες να τους πεις ότι τους έσωσε από τη Β' Εθνική. Γιατί εκείνη την περίοδο, 2 χρονιές, ήταν και με τα 2 πόδια στη Β' Εθνική. Το έκανε στο μπάσκετ. Άσε το. Μα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο Άρης έφερε 2 διάρκεια. Ξέρεις γιατί τα λέω, Παύλο? Γιατί υπάρχει κόσμος νεότερος. Ακούει το ψέμα. Ακριβώς δεν τα ξέρει αυτό. Ο κόσμος δεν τα ξέρει αυτά. Που δεν γνωρίζουν φυσικά. Και οι παλιοί δεν έχουν πληροφόρηση. Είτε δεν ασχολούνται με σημαντικά ποδοσφαιρικά. Και επειδή τα λέγαμε αυτά, γι' αυτό προσπαθούσαν για αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα να απαξιώσουν και τα μέσα ενημέρωση του Άρη κτλ. Και σου έλεγε, δεν ασχολείστε με τα δικά σας. Εσύ θα τα λες. Και εγώ όποτε ακούω να με τέτοια πράγματα δεν θα τους αφήσω σε χλωρό κλαδί. Θα βγαίνω κάθε λεπτό, όχι κάθε μέρα, κάθε λεπτό. Να είσαι καλά. Για να γίνεται λοιπόν η ιστορική αλήθεια να υπάρχει να αποκατάσταση και να μην ας πούμε πλανάτε να με τίποτα επάνω να με στην πόλη. Αλλά από εκεί και πέρα μην ας πούμε περιμένετε να με τίποτα απολύτως ας πούμε να γίνει. Να εύχονται να είναι τυχεροί να μην υπάρξουν θύματα. Να είσαι καλά. Θα πάμε λίγο λοιπόν αγωνιστικά. Σ' άκουσα χθες είπες ας πούμε κάποια στιγμή δεν θα αναλύσουμε τα είπαμε για προσωπικότητες στην ομάδα μέσα ειδικά μετά το 83 όταν μπήκε το γκολ. Εγώ θα διαφωνήσω σε εκείνο το σημείο νομίζω ότι η ομάδα όπως και εμείς και αυτοί που ήταν μέσα και εγώ που έβλεπα το παιχνίδι από την τηλεόραση κυριολεκτικά εφηδιαστήκαμε γιατί δεν περίμενε κανένας μια τέτοια εξέλιξη κυριολεκτικά. Ίσως ο χρόνος ας πούμε, για να μπορέσει να συντέλθει η ομάδα ήταν λίγος, εν πάση περιπτώσει δεν υπήρξε αντίδραση. Αλλά δεν δέχομαι αυτό το πράγμα όταν έχω μέσα στην ομάδα να με το Μαυράι αρχηγό στο Αμβούργο, στο γερμανικό πρωτάθλημα, όταν έχω μέσα τον Κολάσο που έρχεται από 100 τόσα παιχνίδια με την Μπόκα Τζούνιορς στο Αργεντίνικο, όταν έχω μέσα λοιπόν τον Μπάσα αρχηγό στην Τωρίνο, στο Ιταλικό πρωτάθλημα, όταν έχω μέσα Μπρούνο Γκάμα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω να μου ότι και θα πρέπει, δεν είναι θέμα προπονητή, για μένα είναι θέμα οδελιζήσεις, να μαζευτούν τα παιδιά σε μία-δύο μαζόξεις, οι παίκτες μόνοι τους, να τους αναλύσουν, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μία διαφορετική σίγουρα νοοτροπία σε αυτά τα παιδιά, ότι χάθηκε ένα ντέρμπι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να πάρω το άλλο. Όχι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να καταλάβει και ο προπονητής μας, και οι παίκτες ότι εδώ, ειδικά μέσα στο Χαριλάου, απαγορεύεται ο Άρης να χάνει παιχνίδια. Και μάλιστα ντέρμπι. Δεν είναι ότι χάσαμε τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, θα πάμε να πάρουμε την ΑΕΚ κτλ. Αυτά τα παιδιά έχουν αυτή ας πούμε, την οτροπία, γιατί στην Ισπανία παράδειγμα δεν σημαίνει ότι επειδή έχασε ένα ντέρμπι η Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να πάρει το άλλο. Εδώ όμως ας πούμε δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι
ας κάνουν μια συζήτηση οι παίκτες μεταξύ τους, οι αντιδράσεις τους να είναι πολύ καλύτερες από αυτό που δείξανε τουλάχιστον από το 83 λεπτό και μετά. Η ομάδα δεν χτίστηκε, χτίζεται και θα χτίζεται και μέχρι τέλος, ας πούμε, τη σειρά, και επιμένω σε αυτό και ίσως και του χρόνου, γιατί όπως λένε και τα φιλαράκια μας οι Αμερικάνοι, καμία ομάδα δεν χτίζεται overnight. Σε μία νύχτα μέσα δεν χτίζεις ομάδα. Η ομάδα έχει, να πούμε λοιπόν, καλά στοιχεία, θα έχει καλύτερα στοιχεία λοιπόν από τον Ιανουάριο και μετά. Όλοι δίπλα στην ομάδα, εμπιστοσύνη στον προπονητή, έχει εξαιρετικό προπονητή και πάνω απ' όλα μου κάνει μεγάλη εντύπωση ο τερματοφύλακας σου, φίλε. Δεν καλά. Περίμενα τόσο καλά, τόσο καλό τον Κουέστα με ένα 96 παίκτης να έχει τέτοια ρεφλέξ στο χαμηλό παιχνίδι. Είναι πολύ δύσκολο για ένα παίκτη με ένα 96 να απλώνει το κορμί του στην αιστεία μέσα. Εξαιρετικός τερματοφύλακας, να προσέξει μόνο και να δουλέψει με την μπάλα στα πόδια. Ιδιαίτερα όταν πιέζεται, έχει μία λοιπόν αδυναμία. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Έχουμε κι άλλον ή πάμε. Κι άλλους έχουμε, όχι κι άλλον. Παρακαλώ. Γεια εδώ σας. Μου θυμίζει ένας φίλος σωστά ότι παλαιότερα έκοβαν τη μισή θύρα 2 στο ύψος της θύρα 2 και έμπαινε ο μισός κόσμος από εκεί και όταν έμπαιναν οι αποστολές άνοιγαν με την κλούβα και το εκείνο το κομμάτι και το ίδιο κάναν και στην ένα. Τώρα τα κλείσαν όλα. Τώρα τα κλείσαν όλα για να έρθει ο Γιωργάκης. Έτσι είναι η κατάσταση, αυτή είναι η κατάσταση και θα πρέπει ο Άρης την επόμενη φορά πλέον, γιατί δεν μπορεί να το προβλέψει, τα μέτρα τάξης θα γίνουν έτσι, την επόμενη φορά να απαιτήσει να μην γίνει κάτι τέτοιο. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν ακούει. Και μεθεπόμενος φίλος. Καλησπέρα. Για τον φίλο των 802 που μου λέει Χρήσανθε, καλησπέρα. Μαζί μπήκαμε στο γήπεδο, απλά δεν πρόλαβε το ζασέρ. Ήρθαμε την ίδια ώρα με την αποστολή και δεν νομίζω να δημιουργήσει τέτοιο θέμα στην Αλκμίνη από εμάς με το ένα βαν και το ένα αυτοκίνητο. Εγώ με μένα μπήκε, φίλε, γιατί εγώ, σε αντίθεση με όλο τον υπόλοιπο κόσμο που ήταν στιβαγμένο, μπόρεσα και πέρασα από όλα τα μπλόκα τη αστυνομία, γιατί είχα δημοσιογραφική ταυτότητα. Και μπόρεσα και μπήκα από την θύρα των δημοσιογράφων και των VIP που μπήκε και εσύ, που ήταν μία από τι λίγε θύρε που ήταν ανοιχτέ. Γιατί οι 7 σε εκείνο το σημείο που, ήταν, που έμπαιναν οι VIP και ο τύπος. Και οι 3 ήταν ανοιχτές οι θύρες. Οι υπόλοιπες ήταν κλειστές. Άρα δημιουργήθηκε θέμα με το ένα βαν και το αυτοκίνητο. Όχι γιατί υπήρχε το ένα βαν και το ένα αυτοκίνητο, αλλά γιατί πάρα πολύ απλά είχαν κλείσει όλους τους δρόμους για να έρθει το ένα βαν και το αυτοκίνητο. Ήταν ανοιχτή η 7, αλλά δημιουργήθηκε και ένας μεγάλος συνωστισμός μπροστά στην 7. Εκεί πέρα συνήθως. Ναι, ρε παιδί μου, υπήρχε, αλλά ήταν, υπήρχε μια ροή στην 7. Άχι. Ροή υπήρχε, αλλά με είδε εμένα που μπήκα. Εγώ μπήκα πρώτος. Εγώ μπήκα πρώτος, γιατί είχα την ταυτότητα. Τους είχαν περικυκλώσει τα μάτια τους οπαδούς του Άγγλες και ήταν τίποτα τέτοιο, τίποτα εγκληματίες και δεν τους αφήσανε να περάσουν. Παράδειγμα, τώρα πάμε και στο φίλο, στην ΕΝΑ, όταν ανεβαίναμε εμείς πάνω για την υποδοχή των αποστολών, υπήρχε ένα σκύλο μεγάλο ηλικία που πουλούσε αυτά τα καθισματάκια από το Φελιζόλ. Και πήγαν να το διώξουν και αυτόν. Καθόταν σε μια γωνιά. Ο Ιβάν ήρθε, αλλά δεν μπήκε στο γήπεδο. Ήρθε, χαιρέτησε την αποστολή και αποχώρησε. Τέλος πάντων. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Ναι. Γεια σας. Δεν ακούνε οι συνεχόμενοι. Παρακαλώ. Τώρα ακούς. Έλα. Καλώς ήταν. Λοιπόν, καλησπέρα ακόμα και τέταρτη φορά. Χαίρετε. Λοιπόν, κουμπώσαν όλα μαζί. Κουμπώσανε. Κύριε Τσαντίδη. Ναι. Όλα μαζί τα κουμπώσανε. Μπήκανε και πάνω στο, κάνανε και την μετάδοση οι δύο δημοσιογράφοι. Καλά κάνανε, ναι. Όλα κουμπώσανε απαλά. Προβέρμ. Θα πρέπει και οι ασπρόμαυροι δημοσιογράφοι, για να μπορείς και εσύ να πηγαίνεις, φίλε μου, και η αποστολή τους να έρχεται κανονικά και να φιλοξενείται με τον καλύτερο τρόπο. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι η ασφάλεια του κόσμου που έπρεπε... Ναι. Κύριε δημοσιογράφε, γιατί ήρθε ο Κόλκας. Γιατί ήρθε ο Κόλκας. Στο γήπεδο τους. Να κουμπώσουν όλα προδέρου. Έχω κάνει. Μπορεί να σου φανούν υπερβολικός. Μισό λεπτό, περίμενε. Αλλά. Ό,τι ρέση και να έκανε ο Σαουρίδης, ναι. Όσα και χάλια να τα έκανε, αυτά δεν θα τα επέτρεπε ποτέ ρέση. Εντάξει, γιατί αυτός διοικούσε. Ποτέ δεν θα αυτός τα διοικούσε. Μόλις είπε Σαουρίδης, έπεσε η γραμμή. Μόλις. Είπε Σαουρίδης, μπαπ, τον έριξε ο Τέκα κατευθείαν. Μάλλον Χρήστο. Επόμενος, παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Δεν γίνονται αυτά. Είμαι κι εγώ ένας από τους τυχερούς
τη θύρα 1. Στην 1 ήσουν εσύ. Εγώ μπήκα πάντως γιατί λέει αυτός ο φίλος προφανώς είναι από τον ΠΑΟΚ, ο 802. Μπήκε δηλαδή με την αποστολή του ΠΑΟΚ, ήταν από τους επίσημους. Είδε εμένα, εγώ μπαίνω μέσα και βλέπω όλη τη 2 και όλη την 1 άδεια. Τι να πούμε από εκεί έπειτα. Αυτός δεν τις είδε. Τη 2 και την 1 άδειες. Εντάξει, ήταν τραγικές οι καταστάσεις. Ευτυχώς μπήκαμε από τους πρώτους. Πας χρόνια, πήγαινες και στα προηγούμενα ντέρμπι στην 1 ναι, ή σε άλλη θύρα. Θύμησε μου λίγο, στην 1 δεν κλείναν τον δρόμο το μισό μπροστά εκεί από την 1 και έμπαινε κανονικά ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Κάναμε τον κύκλο από την 3, από τα κλείσιμα μπροστά και μπαίναμε από κάτω από την 1. Μπράβο, από την κάτω πλευρά. Κλείναν το κομμάτι της 1 και μέχρι την μπουτίκτη, από ό,τι θυμάμαι. Εκεί μπαίνανε οι κλούβες. Είπανε ότι για το μάτσο με τον Ολυμπιακό θα μπορείς να μπεις και από την 4. Ναι. Να μπει από την 4 γιατί τι κι τι είχαν ανοιχτέ. Δεν έχει Γιωργάκη. Δεν έχει Γιωργάκη ο Ολυμπιακό δηλαδή. Δεν είναι εκεί το θέμα, παιδιά. Ήταν εντάξει. Που ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ. Πρέπει να έρθει με ασφάλεια και πρέπει να τον αφήσουμε να δει το μάτς κανονικά. Εντάξει. Εγώ κοίταξε λίγο. Εγώ είμαι 1,87-90 κιλά. Ναι. Δεν με λε και μηνιώνω. Ναι. Εγώ δεν περπατούσα. Με περπατούσαν. Πήγαινα με τη μάζα, έτσι. Πήγε, δηλαδή. Μα, μη μου το περιγράφεις, το βίωσα. Είχα το γιο μου, εγώ που είναι 6 χρονών. Αν δεν ήμουν δημοσιογράφος, δεν θα είχα μπει μέσα μέχρι τις 6.30-7. Λοιπόν, πέρασα με την κάρτα μου. Λοιπόν, εγώ θέλω να ασχοληθώ με κάτι άλλο λίγο πιο σημαντικό για τα δικά μου τα μυαλά. Ναι. Θέλω, δεν ξέρω τώρα αν μας ακούει κάποιος από την ΠΑΕ. Ναι. Εγώ το έχω πει ήδη στην ΠΑΕ. Mm. Αλλά επειδή εσύ έχεις, ξέρω εγώ, και 5 μας ακούνε παραπάνω. Λοιπόν, μια οικογενειακή κερκίδα πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει στην 6. Άκουσε με λίγο. Υπάρχει στην 6 νομίζω. Καθιερωμένη οικογενειακή κερκίδα. Οικογενειακό εισιτήριο υπάρχει. Στη θύρα 6, δίπλα από τα δημοσιογραφικά. Εγώ, κοίταξε, και οι διαρκές που πήγα να βγάλω κτλ. Δεν μου είπε κανείς, έχει οικογενειακή κερκίδα. Δεν έχει οικογενειακό εκεί. Που? Οικογενειακό εισιτήριο δεν έχει εκεί. Στη θύρα 6, δίπλα από τα δημοσιογραφικά. Δεν υπάρχει οικογενειακό. Υπάρχει δεν το παιδικά μόνο. Παλιά υπήρχε. Παλιά υπήρχε εκεί πέρα. Το παλιά το ξέρω, γιατί το ξέρω. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Εμείς είμαστε, ας πούμε, μια παρέα. 3-4 σταραντάριδες θέλουμε να φέρουμε τα μικρά τα πιτσιρίκια που δεν έχουν πάει στο γήπεδο. Τώρα τον παίρνω εγώ το γιο μου στην 1, στη 2 ή στην 3. Ο κάθε πικραμένος που πάει μόνος του και αρχίζει βρίζει από το πρώτο λεπτό. Δηλαδή, πώς θα φέρεις το μικρό το παιδάκι, το 6, 7, 8 χρονών. Ναι. Θέλει ένα άλλο περιβάλλον. Ναι. Έχουμε που έχουμε ένα αλφα πρόβλημα λόγω των 4 χρόνων απουσίας μας. Που οπαδικά μας έχει αποδυναμώσει, έτσι. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Άλλος λέει λίγο, άλλος λέει πολύ. Πρέπει να το κάνεις το γήπεδο πιο ελκυστικό για να έρθουν οι οικογένειες, να έρθουν τα μικρά παιδιά. Δεν γίνεται. Βασικά, δηλαδή, αν το πάμε σε αυτό το κατέβει, πρέπει να αλλάξει γήπεδο, αλλά τέλος πάντων. Όχι, κοίταξε λίγο. Άμα κάνεις μια οικογενειακή κερκίδα και είναι τα παιδάκια με τους πατεράδες, δεν θα ακούει άλλο το σύνθημα των Πινελίκη που και εκεί πρέπει οι οργανωμένοι να τους βάλει σε ένα χέρι. Δηλαδή παίζει με την λιβαδιά. Θες το γήπεδο τώρα να είναι εκκλησία, δεν γίνεται. Να σου πω κάτι, άκουσε με λίγο. Ξέρουμε όλοι ότι το γήπεδο είναι γήπεδο. Τι να κάνουμε τώρα. Άκουσε λίγο, το γήπεδο είναι γήπεδο. Αλλά από τη στιγμή που εσύ έχεις 4 χρόνια στα χωράφια, πρέπει το γήπεδο να το κάνεις ελκυστικό για τους μικρούς. Πρέπει το παιδάκι να έρθει και να γουστάρει. Για να γίνει και αριανάκι και να έρθει και να περιφανεύει. Εσύ θεωρείς ότι όταν είδε το γεμάτο καφτατζόγλιο το αριανάκι ή το γεμάτο Βικελίδη θες δεν γούσταρε. Άκουσε με λίγο. Ναι, αλλά ο πατέρας θα κολώσει να φέρει το μικρό το παιδί, να φέρει την κόρη του, να φέρει τα κοριτσάκια, να φέρει τα αγοράκια. Καταλαβες. Να είσαι καλά. Είναι ένα θεματάκι αυτό, έτσι. Να είσαι, καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει γιατί παίζει ο Νασλίδης και δεν έχει παίξει έστω ένα λεπτό ο Διαμαντόπουλος. Γιατί αυτό επιλέγει ο προπονητής. Αυτό επιλέγει πάρα πολλά απλά τα πράγματα. Προπονητής. Λέγοντας ότι... Και είναι ο Νασλίδης. Αν το λέγανε Νασλίδοφ, μπορεί να μας λέγατε ότι παίρνει και χαρτάκι. Εντάξει, και δεν νομίζω ότι. Άσε που είναι διαφορετικές θέσεις, αλλά τέλος πάντων. Ναι, και ο Νασλίδης δεν είναι το καθαρό εννιάρι που αγωνιστεί και πίσω από τον φορ. Και δεν διακρίνω εγώ, να σου πω την αλήθεια τώρα, σμπρόξιμο από τα μου στον Νασλίδη. Και έχεις σμπρόξιμο από τον Νασλίδη. Ναι, τι νομίζω. Εδώ τρώει το ξεφωνητό της αρκούδας ο καημένος. Τώρα τον Νασλίδη εμείς. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι εμάς όταν ήταν ο Νασλίδης ότι εγώ είπα ότι δεν θεωρώ ότι μπορεί να με βοηθήσει. Δηλαδή, τι άλλο, που κακό το παιδί και όλα το στοχοποίησα έτσι. Τι σμπρόξιμο, ρε παιδιά. Έχει τα γενέθλιά του κιόλας. Χρόνια πολλά στο Θωμά. Χρόνια πολλά στο Θωμά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Ναι. Πότε βγήκαν τα διαρκείας, θυμόμαστε. Εγώ είμαι. Ναι, εσείς κύριε μου. Καλησπέρα σας. Καταρχάς ακούγομαι καθαρά. Καθαρότατα.
χαίρομαι. Να χαιρετήσουμε και τον κύριο διευθυντή που μάλλον ακούει και αυτός. Τουλάχιστον ακούει στο αυτοκίνητο πάντα όταν φεύγει από εδώ ο Γιώργος, ακούει την εκπομπή. Είναι φανατικός. Τώρα δεν ξέρω αν έφτασε και σταμάτησε, αλλά ακούει. Την εκπομπή του λίγο δύσκολο να βγάλουμε γραμμή. Από εκεί και πέρα τώρα ακριβώς το ίδιο πράγμα που είπε ο προηγούμενος φίλος, ήμασταν εμείς την Κυριακή. Με παρακαλώ. Εγώ βασικά ήμουνα, ξέρεις, το να τον πάρω, να μην τον πάρω. Ναι. Ήταν το πρώτο του ντέρμπι στα 9 τώρα, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, τελικά φυσικά τον πήρα γιατί δεν θα μ' άφηνε χωρίς να τον πάρω. Να πάω μόνον εγώ. Τώρα το προτείνω του φίλου να πάει στα μικρά, στα Μπαμπίνι, στα K9, K7. Εκεί δεν βρίζουνε, τρώνε σπόρια, πίνουν καφέ οι μπαμπάδες. Και πάλι και εκεί μπορεί να γίνει κανένα μανούρα. Τώρα να μην βρίσει, να μην ακούσει, να μην κάνει, θα ξέρουν καλύτερα τα παιδιά από σένα φίλε μου. Να είσαι σίγουρος. Ακόμα και τα ραπ, τα τραγούδια έχουνε βρισιές. Όπου και να βάλεις σε YouTube και γενικά οτιδήποτε έχει βρισιές, το σόι σου να βάλεις, βρισιές έχει και γκέι έχει και τα πάντα έχει. Τώρα από εκεί και πέρα. Το πινελίκι, ήταν λίγο, το πινελίκι που είπε ήταν λίγο υπερβολικό να εκλείψει από το γήπεδο. Ναι, ναι, τώρα, τώρα. Το να δημιουργηθεί μια κερκίδα για οικογενειακή φυσικά. Το γήπεδο δεν χωράει παιδιά τώρα. Δεν το χωρούσαμε εμείς. Και εγώ το μικρό τον έβαλα στο πάνω διάσμα μόνο και μόνο δίπλα σε κάτι κορίτσια για να είναι λίγο ψηλά να βλέπει. Γιατί εγώ δεν έβλεπα καλά. Λοιπόν, εμένα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι γιατί πολλά ακούστηκαν για τα παλαμάκια που βαρέσαμε στο τέλος. Όσοι βαρέσαν παλαμάκια, βαρέσαμε για ένα πράγμα και μόνο. Γιατί από το πρώτο λεπτό που μπήκανε, όσο είχανε πνευμόνι, όσο αντέχανε, σε όλες τις μονομαχίες ήτανε πρώτοι. Οι άλλοι απλά είχαν τύχη. Η τύχη ήταν με το μέλλον. Έχεις δίκιο. Με εξαίρεση το τελευταίο δεκάλεπτο. Με εξαίρεση το τελευταίο δεκάλεπτο που ήταν απογοητευμένη η ομάδα, όντως ο Άρης ήταν πιο μαχητής. Οι παίκτες του Άρη πολύ πιο μαχητικοί από του ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Παιδιά, σε όλες τις περισσότερες μάλλον, να μην πω όλες, μιλάμε ότι τρώγανε και ξύλο του ΠΑΟΚ. Ξύλο σε εισαγωγικά και σε πλαίσιο που ούτε κάρτας ούτε αντιαθλητικά, έτσι. Ναι. Δηλαδή που λέμε μπαίνεις και εγώ θα την πάρω την παραπέρα, θα σε φάω. Και όντως από το 2 λεπτό ξεκινάς με 1-0. Τώρα πώς κατέληξε αυτό το μάτς, πραγματικά είναι ένα άλλο γεγονός. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα, αν ακούει ο διευθυντής σας, ή αν μπορείτε κάποια στιγμή και αύριο να σας στείλει μήνυμα, θα του θυμίσω πριν μερικά χρόνια έκανε εκπομπή ο Ζαγόρας. Ναι. Σε ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μάλλον πρέπει να ήταν. Ναι. Πάνω στη Λαμπράκη, τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ τους ξεντύνανε οι αστυνομικοί. Τους ξεντύνανε. Μην κάνουν αυτά που δεν τους αρέσει να κάνουν. Ναι. Αν τα ακούνε γιατί είναι στη μήνυ προφανώς και αντίπαλοι στο μάλλον. Το είπαμε και το πρωί. Όταν έγινε σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τότε με το Μαρινάκι, ουρλιάζανε. Τώρα κάνουν τα ίδια. Θυμάμαι ότι παίρνανε παιδιά που και εμείς δεν μας άρεσαν που τα ακούγαμε αυτά, έτσι. Τους ζηλεύαν, τους ξεφτυλίζανε, τους ξεγινώνανε για να δουν αν έχουν κρυμμένα και τι κουβαλάνε και τσάντες και το ένα και το άλλο. Μην κάνουν τα ίδια. Έχουνε γίνει χειρότεροι από το γάβρο της Αθήνας. Να σε καλά. Με όλα αυτά που κάνουν. Καλό απόγευμα για σας. Καλό απόγευμα και σε σένα. Όντως υπάρχει οικογενειακή κερκίδα στη θύρα 6 του Κλεάνθης Βικελίδης με το εισιτήριο να κάνει 120 ευρώ. Και το οικογενειακό πακέτο, ορίστε, ενήλικας, υπάρχει κανονικότατα, οικογενειακά πακέτα. Ένας ενήλικας και ένα παιδί 170 ευρώ, δύο παιδιά 210 ευρώ, τρία παιδιά 250 ευρώ. Ορθώς το θυμόμουν. Άρα υπάρχει οικογενειακό, κανονικότατα. Δύο ενήλικες και ένα παιδί 280 ευρώ, δύο ενήλικες, δύο παιδιά 300 ευρώ, δύο ενήλικες, τρία παιδιά 325 ευρώ. Κύριε Παπαδόπουλε, ορίστε. Επειδή μας αμφισβητήσατε το ρεπορτάζ μας. Το θυμηθήκαμε. Ορίστε, οικογενειακά πακέτα. Στο site της ΠΑΕ Άρης. Άρα υπάρχει το οικογενειακό, παιδιά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σένα. Υπήρχε μάλλον γιατί τώρα δεν υπάρχει η διάθεσή τους. Ναι, έλα φίλε μου. Δηλαδή κλείσανε όλο το γήπεδο, γιατί εμείς δεν πήραμε χαμπάρι που ήμασταν από τη μεριά της 3. Ναι. Κλείσανε όλο το γήπεδο και τους αφήσανε πάνω στον περιφερειακό να πετάνε πέτρες, έτσι. Ποιους αφήσανε να πετάνε πέτρες? Εσύ δεν το μάθες? Όχι, δεν το μάθα. Γιατί υπάρχει.
Ποιο, σε ποιο πράγμα λες? 5-5,5 ώρα που ήταν στημένη εκεί πριν το τούνελ και πετούσαν πέτρες σε αμάξια. Δεν έχει γραφτεί, δεν έχει γραφτεί πουθενά, πρώτη φορά στο ακούω. Γιατί να γραφτεί? Σε αμάξια που ερχόντουσαν Αργιανών, εννοείς ότι ήταν οι άλλοι. Και καλά κάνεις και το λες. Και υπήρχε. Για ψάξω λίγο. Και πετάξαμε για λίγο, γιατί πήραμε τηλέφωνο εμείς. Στον περιφερειακό, το λεωφορείο του Άρη πριν που. Πριν το τούνελ. Πριν το τούνελ της Τούμπας. Ναι, ένα είναι το τούνελ. Τα λεωφορεία του Άρη προφανώς περιμένανε από την επαρχία, το συνδέσμο του Άρη και, και αυτοκίνητα. Τι ώρα, τι ώρα? 5-5,5 εκεί γύρω. Δεν υπήρξε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι γιατί θα το μαθαίναμε, δεν υπήρξε κάποιο σπασμένο τζέμι ή τίποτα άλλο. Ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς, αυτό λέμε ρε παιδί μου, ότι δεν υπήρξε. Ναι. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε. Καλά κάνεις και το λες για να το ψάξουμε κιόλας. Και κάτι άλλο. Ναι. Η πρωινή εκπομπή 8 με 10 που μας ακούει ο διευθυντής προάγει τη βία ή δεν την προάγει τη βία με τα ψέματα που λέει? Δεν ξέρω, τι έχει πει δηλαδή. Τι έχει πει, τι να αρχίσουμε να λέμε από την αρχή της σεζόν τι λέει? Και για το πριν τον τέρμι 2 εβδομάδες τι έλεγε? Το προάγω τη βία με το ψέμα είναι διαφορετικό. Το προάγω τη βία με το ψέμα. Τα ειρωνικά, τα σχολιάκια και να είχαμε να λέγαμε και τα αυτά που αφήνουν να λένε οι ακροατές του. Οι ακροατές. Όπως και εσύ τώρα μιλάς ελεύθερα, δεν είναι ευθύνη του παραγωγού. Το καταλαβαίνεις. Έβρισε κανέναν, δεν κάθε έβρισε άλλο, κανέναν. Κάθε άλλο, κάθε άλλο. Μείωσε κανέναν, δεν μείωσε κανέναν. Ούτε είπα τίποτα για αστυνομία και με αυτούς και τέτοια, τίποτα τέτοια. Εγώ σου λέω ότι η πρωινή εκπομπή, γιατί άμα ακούει ο Ζαγόρας, καλά θα κάνει να το δει. Προάγει τη βία με αυτά που λέει ή όχι? Θα το ψάξουμε. Μια ερώτηση κάνω και θα απαντήσει στην απογευματινή εκπομπή, γιατί βράδυ δεν μπορούμε να την ακούσουμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Έλα. Πού να έρθω. Έπεσε προηγουμένως η γραμμή ναι. Και περιμένω 10 λεπτά. Ωραία. Αλλά μάλλον φοβάστε ρε φίλε αυτό το όνομα. Όχι εσύ. Ναι. Γενικά μιλάω αυτά που λέω. Γενικά όλοι τρέμουν μόλις πω αυτό το όνομα. Ναι. Γιατί ξέρεις, γιατί γίνεται. Διότι ρε φίλε, ποτέ στον Άρη όταν υπήρχαν κάποιοι που ήταν νόμιμο, όλοι ήταν μια χαρά. Εγώ στο γήπεδο αυτό το πράγμα. Εδώ φίλος μου λέει. Φίλος μου λέει που ήταν στον περιφερειακό ότι ισχύει, ότι όντως πετούσαν πέτρες στον περιφερειακό γύρω στις 5 με 5,5. Επιβεβαιώνει δηλαδή τον φίλο που το είπε λίγο νωρίτερα. Σε λίγο πιο κοντά θα έρθουνε. Φυσικά θα τους αφήσουν αυτούς να πετάνε τις πέτρες. Πιο κοντά θα έρθουνε. Εδώ πετάξαμε ολότοφ και δεν γράψαν τίποτα. Αυτό συμβαίνει γιατί το αφήσαμε εμείς οι ίδιοι να γίνεται. Και είμαστε κακοί και ξέρεις κάτι, δεν αρέσει. Αυτό που λέω εγώ δεν αρέσει. Δεν αρέσει. Και άλλος μου το λέει, στα Κωνσταντινοπολίτικα και από Χαλκιδική, ναι. Μάλιστα. Και θέλω να πω κάτι, γιατί άκουσα τον Παύλο. Μπράβο, να δώσουμε συγχαρητήρια στην αστυνομία τότε. Ναι. Μπράβο. Να πω κάτι που λέει ο Παύλος. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε καλά, αλλά δυστυχώς τους βγάλατε πρωταθλητές, κύριοι. Από την 7η αγωνιστική, την επόμενη, και θα το πω κιόλας, την επόμενη εμείς θα είμαστε 10 βαθμούς πίσω και την επιόμενη επόμενη 13. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Τώρα που θα γυρίσει αυτό, η εσωστέφεια, κύριε δημοσιογράφη, θα επιστρέψει. Γιατί το έχουν βάλει σκοπό να γίνει αυτό. Ο σύλλογος αυτός, μόλις θα είμαστε 15 βαθμούς από τους δίπλα, που θα τους στέψουν και πρωταθλητές, εγώ θα παλεύω, αν και θα βγω, γιατί θα βγει ο Ατρόμητος, θα βγάλω τον Αστέρα, αν θα βγω Ευρώπη, γιατί από την αρχή της χρονιάς το τονίζεται, να βγω Ευρώπη. Να είστε καλά. Κλείσε, φτάσαμε 7. Κλείσε να πάρουμε και τον τελευταίο φίλο. Παρακαλώ. Τελευταίος. Καλησπέρα. Γεια σας. Μας ακούτε, δεν μας ακούει. Λοιπόν, τον έκλεισες. Τον έκλεισε. Η Άσα αναφέρει ότι ο Άρης θα έκλεισε περισσότερα κόντρα στον ΠΑΟΚ. Τι? Η Άσα αναφέρει ότι η Κίδρα ήταν καλύτερη σε περισσότερα κομμάτια του παιχνιδιού και ήταν κοντά στη συνίκη, αλλά τελικά ετήθηκαν τον ΠΑΟΚ. Τι ξέρει η Άσα όμως. Έτσι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, ακολουθεί ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού και τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5.